Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Έλα, έλα, τελείωνε. Χαϊβάνι. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Α, Χαϊβάνι. Και ο Νίκος Κουλιανός. Oh. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Ωραία ανηφόρα ανεβαίνω, ρε. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, σας βγάζουν knockout. Είστε έτοιμοι. Έλα, έλα, καλημέρες. Και εγώ ανηφόρα τραβάω. Καζαμπάκα, μαζί σου, ρε φίλε. Μαζί σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε μου. Φρεσκαδούρα μου. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραίο θεσπέσιο. Υποτονικό. Ναι. Κρύο. Ναι. Βέβαια, όταν έχει κρύο είναι καιρός για δύο, φίλε. Η ελληνική τηλεόραση δεν παλεύεται, δεν βλέπετε. Δεν βλέπουμε, δεν βλέπει κανένας. Εκτός από τις ελληνικές ταινίες. Ούτε αυτά τα 5-6-5, αυτά τα μαγειρέματα. Κάτι μαγειρέματα, κάτι αυτά. Δεν βλέπονται ειδήσεις με τίποτα. Ναι. Όλο κακές ειδήσεις έχουμε συνήθως. Δεν βλέπετε, δηλαδή ναι. Πάλι θα δεις τηλεόραση. Ο χιονιάς έρχεται. Καλά ρε ηλίθιες, είναι Νοέμβριος μήνας. Ναι, να μην έρθει ο χιονιάς. Να μην δηλαδή αν δεν έρθει ο χιονιάς δεν είναι χειρότερο, δεν είναι πιο επικίνδυνο. 100% θεομηνία, ναι. Πέφτει λίγο ο χιονιάς. Τι θεομηνία ρε ανοείται. Ναι. Αν εσύ δεν έχεις φτιάξει υποδομές και έχεις φάει τα λεφτά σου βλάκια και σου τζουκάκια, αντί να κάνεις ωραίες υποδομές. Πάει βλέπει το μνημόσυνο σε αυτούς που ήταν ξέρω εγώ κάτω στη μάντρα Αττικής. Ναι. Βλέπεις ένα γέρο εκεί 87 χρονών, την γλίτωσε. Λες γιατί την γλίτωσε αυτός τώρα και πεθάνει. Και τα παιδάκια, 3, 2, 5, 4 ετών. Στον Θεό πιστεύεις δηλαδή. Ναι. Αυτός εδώ με τη μασέλα από κάτω με... έχει γίνει το ούλο με τη μασέλα, ένα πράγμα να πούμε. Αυτός είπαμε η ζωή είναι άδικη, Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί, είναι ένα άδικη. Γιατί αν την γλιτώσει αυτός. Δηλαδή. Έτσι το έφερε το η μοίρα. Και στο μνημόσιο την άλλη χρονιά, 88 χρονών. 88 και 90 όσο πάει. Όσο αντέχει. Καμιά φορά κάποιος ξεχνάει και κάποιος παίρνει. Είναι γλυκιά και μια μέρα ακόμα να πούμε να. Να δεις τον ήλιο να ανατέλει που έλεγε ο Αναστασία. Ο Άγγελος μια χαρά τα είχε ψηλιαστεί όλα. Και ο ήλιος που βλέπεις και το χιονάκι να πέφτει είναι απόλαυση. Καρέλη σεντερφόρ που η Παναγιά πια. Δεν την είδα την εθνική. Να είμαι δίκιος. Ποια Παναγιά από τις 136 που έχει. Έκανε ολικό ρωτές. Αφού τον κουλούρι τον πήγαμε στην εθνική ελπίδα για να χτυπήσουμε το μάτσο με τους Αυστριακούς. Που έχει κίνητρο για να πούμε. Και πήραν τον Καρέλη. Τον Καρέλη. Ο Καρέλης ο καημένος κάνει ένα σπριντ με έναν 1,95. Ναι, έναν εσωνό. Είναι 4 μέτρα μπροστά ο Καρέλης. Και τον προλαβαίνει ο άτιμος να πούμε 1,95 και τον παίρνει την μπάλα. Εκεί απάνω λες στον Καρέλη, Καρέλη, πάνε στο box
πάρε στο δάσκαλο, πάρε στον καμάνι, πάρε στο ultrafighters, πάνε ξέρω εγώ. Πού θες να πας, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είσαι για μπάλα. Τελείωσες. Δεν είσαι για μπάλα. Γιατί το λες τώρα αυτό, για δεν είσαι για μπάλα, γιατί τώρα τον τραβάει. Χίλια δυο θέματα με τον Καρέλη, συνόδικες τώρα. Σας πασάρω. Ο Καρέλης είναι δεύτερος φορ. Ναι. Δεν είναι φορ για να παίξει μόνο στην κορυφή. Τον είδαμε δεύτερο φορ. Βάλτο να είναι δίπλα εκεί, να παίρνει τα rebound, να στηρίζει του ακραίου. Να παίξουμε χωρίς χάμπ και να βάλουμε τον Καρέλη. Τον Καρέλη, 4-4-2. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει, μόνο στην κορυφή δεν μπορεί να παίξει. Θέλει 500.000 το χρόνο. Στον Πανέκο πώς έπαιζε καλά εκεί με τον Μπέργκα Παρτενέρ και από πίσω με Ζέκα και με. Στα μνημόσυνα όταν πηγαίνεις, ναι, ναι. Βλέπεις κάτι γριές 100 χρονών. Όταν ήταν νέες σηκώναν τα πόδια ψηλά, όταν είναι γριές σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ψάχνουν τον Θεό να βρούνε. Έτσι πάει, αλλάζουν όλα. Ναι, ζωή κάνει κύκλους. Ο κύριος Μανώλης, αχ, τι καλός άνθρωπος που ήτανε. Εδώ πατούσε, εκεί βρισκόταν. Πριν 3 χρόνια. Αυτό το λέμε για όλους. Ναι, ναι. Το εδώ πατούσε, εκεί βρισκόταν. 2 χρόνια. Ναι. Καλέ, κλάδευε. Έκανε και από την άλλη μεριά σου έκανε και λίγο σεξ με τη Μαρία. Ένα μην κάνει λίγο κύριος Μανώλης. Στο φέρετρο ανάσχελο ο Κυρμανόλης. Ναι. Αχ, πώς έφυγε ο Κυρμανόλης. Έτσι και ο Καρέλης. Πριν 3 χρόνια ήταν στον Παναθηναϊκό παικταράς. Ναι. Ήταν δεν και τραυματιστή. Ναι, αλλά ο Κυρμανόλης είναι βρήκε από κάτω. Ο Καρέλης είναι 26 χρονών. Ναι, είναι νέος, έγινε να δώσει. Αποδοσφαιρικά έχει μια δεκαετία ακόμα, μέχρι τα 35. 70 χρονών ναι. Ένας άντρας είναι 26 χρονών. 27 χρονών σαν πόδι. Όχι, όχι, 26-27 σαν του Ζένερ Κωνσταντίνε. Ναι, τώρα ναι. Μην μα τα μουρλάνει πρωί-πρωί. Καλά, ήρθαμε χαλαροί, πήγαμε τα διμεράκια μα, ηρεμήσαμε, κουλάραμε. Θα σου πω κάτι, φίλε. Ολόκληρη ομάδα. Ολόκληρη Ελλάδα. Ναι. Περιμένει τον Κουλούρη σεντερφόρ. Τι έκανε, αυτό είναι ο καλύτερο. Δεν είναι Ελλάδα. Είναι και ο Μήτρογλου και μετά βγήκε ο Κουλούρη. Και παίζει τώρα αυτό ο Νικοπολίδη με μέσο προπονητή στην Εθνική Ελπίδα στην Τούμπα. Που αγαπάτε πολύ την Εθνική εδώ Μακεδονία μου. Άδεια η Τούμπα με την μόνο κάτι οι παουξίδε πήγαν να δουν τα παουξάκια που πήγαν. Κάτι μάνατζερ, κάτι αυτή ναι. Κτλ. Ναι. Ρε είναι δυνατόν να είναι α πούμε ο Κουτσόπουλο εδώ από την Άουσα το παιδί. Και να μην τον βάζει τον Κουτσόπουλο. Και να βάζει τον Ανδρούτσο σεντερφόρ. Αυτό ναι. Ο Κεκές ο Νικοπολίδης. Αυτό δεν ξέρει να μιλήσει. Ρε. Είναι δυνατό να μιλήσει επέκτη. Εμείς όταν ήμασταν μικροί και ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ο προπονητής μας, ξέρω εγώ, έκανε κανένα τίκ, κάνε αυτό. Ο Ραπτόπουλος τον έβγαλε. Πήγαινε να πούμε. Το μιμόμουν. Το μιμόμουν, γελούσαν. Οι άλλοι καθάριζε ο άλλος να πούμε. Ναι. Καλά, τώρα με την Εθνική γιατί ξεκίνησε πρώτο. Εδώ έχουμε θεματάρες, ρε φίλε. Τι θεματάρες. Έχουμε τον Ηρακλή, ο οποίος είχε αγωνιστική δράση. Του στάπαμε του Ηρακλή. Τι του στάπαμε. Μυροφορείτη Χριστούγεννα δεν βγάζει. Κάση είναι Εθνική. Εντάξει, ναι. Εθνική ήταν δουλειά, Παναστασιάδης, αδιάφορα ήταν το μάτσο. Ο άλλος έκανε αλλαγές, δοκίμαζε σχήματα. Εγώ που είμαι φάντζε Εθνική δεν το είδα χθες το μάτσο. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν έκατσα να το δω. Ακόμα και όταν είδα το σχήμα, ναι. Γιατί έβλεπα, χάζευα στο ίντερνετ και έβλεπα μια ταινία με Τζένι. Λέω άσο δεν το δω. Τι να δω τώρα. Ταινία είδα χθες το βράδυ. Τι να είχαμε ένα διήμερο. Εντάξει, ωραίο, ναι, ναι. Ωραίο, ωραία περάσαμε. Μπράβο, ναι. Καλά, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Ηράκλειο που είχε αγωνιστική δράση, Κωνσταντίνε ναι. Μου. Ο Ηράκλειος ο οποίος δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε και από την Παναχαϊκή. Και δεν τώρα. Ιτήθηκε από την Παναχαϊκή. Ποιον ζώνουν τα φίδια. Καταρχήν, κάποιος είναι σε. Καταρχήν είπαν ψέματα στους Ηρακλειδείς. Για ποιο λόγο. Του είπαν, ξέρω εγώ, βγήκε ο μπαμπάς από το χειρουργείο ναι. Και του λέει ο γιατρός. Ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά, 3 χρόνια ζωής. Ναι. Επάνω αυτή τη σύγκριση λέει ροδοκόκκινος ο μπαμπάς, μάγουλο φραπέ ο μπαμπάς, δεν βλέπεις κάτι μπανάνες που τρώει ο μπαμπάς. Ναι. Έπιασε το πόδι της νοσοκόμας ο μπαμπάς. Α, το μπαμπάς, ναι. Ο μπαμπάς δεν καταλαβαίνει τίποτα ο μπαμπάς. Δηλαδή ναι. Βλέπεις μια εικονική πραγματικότητα. Ναι. Άρα λες ότι ο Ηρακλής αυτή η εφορία, το καλό κλίμα, ότι ανεβαίνουμε ήταν μια εικονική πραγματικότητα. Εγώ τους είπα, πάτε το αριθμό του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Αυτό πέρσι. Ναι. Πάτε ανέβηκαν όμως πέρσι. Ναι, ανέβηκαν χρεωμένοι. Τους ναι. Έλεγα εγώ, θα ανεβείτε χρεωμένοι. Ναι. Άσε, πάει ο Βασιλιάδης. Πάει ο Βασιλιάδης, λέει, κοιτάξτε, εσείς Παναχαϊκή δεν είστε. Γιατί δεν είναι Παναχαϊκή, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ψήφι δεν έχει. Τι δεν έχει Παναχαϊκή, έχει παραπάνω του Ηρακλή. Έλα ρε. Τώρα, πλάκα κάνεις, Πάτρα. Εντάξει, φτάνει με την καζούρα τώρα. Είναι δυνατό η Παναχαϊκή. Πόλη, Πάτρα. Όλοι, τι, άμα πας στην Πάτρα, η μισή είναι Ολυμπιακή και άλλη είναι Πάτρα. Πέρσι η Παναχαϊκή, άλλη είχε 8.000 κόσμο η Πάτρα. Είχε 8.000, ναι. Άμα παίξει, ας πούμε. Γιατί άμα παίξει η Ηρακλή, άρχισε, θα έχει 15.000 κόσμο. Θα έχει 6.000 Αργιανούς. Κάτι κομμουνιστές από τη θύρα 10. Θα έχει, θα έχει. Αλλά τι μου λες τώρα, η Παναχαϊκή είναι μεγαλύτερο μέγεθος του Ηρακλή. Τι ώρα Κωνσταντινό και πρωί-πρωί. Η Παναχαϊκή είναι μεγαλύτερο μέγεθο του Κωνσταντινού. Η Παναχαϊκή είναι μεγαλύτερο μέγεθο του Ηρακλή γιατί έχει δεν είναι. Ψήφους. Ο Όφη είναι μεγαλύτερο μέγεθο του Ηρακλή. Η Ξάνθη είναι μεγαλύτερο μέγεθο. Ποια Ξάνθη είναι η τρίσκοδρά μα. Η δόξαδρά μα. Η τρίσκο κούκο, η Ξάνθη είναι μεγαλύτερο. Ο Ηρακλή είναι δυο και ο κούκο. Και ο κούκο είναι άρρωστο. Μάλιστα. Ε, βέβαια.
Εγώ πάντω στο αγωνιστικό βλέπω το Ερακλή να μην τραβάει καθόλου. Πώ θα τραβήξει, ρε φίλε, μάζεψε όλα τα ερείπια. Μάζεψε τα ερείπια τα οποία ανέβασαν ομάδε και λένε τώρα εδώ εμεί είμαστε λίγο σφιχτοί, έτσι. Αυτοί οι παίχτε ανέβασαν. Ναι, είναι δυνατό και εγώ μπορώ να ανεβάσω ακροματικότητα και εσύ και να κάνουμε και να πέσουμε μια και να ανέβουμε 10 κτλ. Σωστά, σωστά. Και πάρε με εμένα 75 χρόνια να σε ανεβάσω ακροματικότητα. Δύσκολο. Δύο φλέματα θα ρίξω να πούμε πάνω στο μικρόφωνο. Τρει φορέ θα πιαστεί η μέση μου σε να ξέρει ο Παύλο εδώ. Είμαστε 75 μόνο φλέματα. Θα με πει, ξέρω εγώ, ξέρει κάτι. Κάτσε εκεί σε μια γωνιά να συμβουλεύεις κανένα νέο, γιατί ξέρω εγώ είσαι ο Μπούζας της εποχής, θα με πούνε. 80 χρονών. Ο Μπούζας ακόμα και τώρα σεμινάρια δείχνει. Κάτω πρέπει να παραδώσει ιδιαίτερα. Σε βλέπω αντιγράφουν. Ναι, αλλά δεν κακή αντιγράφη. Όλη μέρα πρωί βράδυ να βγάλει. Ναι, ναι, δεν έχει συμβουλάτορα. Συμβουλάτορα να τον έχει. Και αυτού στην Ηρακλή έχουν 17 συμβουλάτορες. Ναι. Και ένα αρχισυμβουλάτορα ο οποίο θα πούμε θα τον πάρουμε τις κλωτσιές οι Ηρακλειδείς γιατί δεν είναι και κομμουνιστής. Να του το δώσω και την πληροφορία. Όπα. Το βλέπουν εκεί με το Μούσι, φαλακρό γομάρι να πούμε κτλ. Σου λέει Χρυσαυγίτης είναι αυτό. Εμείς είμαστε κομμουνιστές. Πολλά είναι στην λεπτομέρεια. Φαλακρό με Μούσι δηλαδή πάει παραπέμπει γομάρι. Ομήρο, μια χαρά. Φαρδο. Φαρδικό καλό. Ναι, ναι. Ψηλό γεροδεμένο. Γουρλωτό μάτι έτοιμο να σκοτώσει. Δεν δικό μα λε. Σου λέει αυτό είναι δυνατό να κομμουνιστεί. Πάντω, άμα κάνει ακόμα μια στραβή, λέμε τώρα, γιατί θα πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα τη Football League. Ναι, ναι. Θα είναι αυτό ο επίκεντρο. Πάει ο προπονητή. Γεια σα, Βοσνιά. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή μπροστά ένα. Τον Ελευθερόπουλο τον αγαπάνε. Σακίδιο τον αγαπάνε. Φίδι στον κόρφο του έβαλε ο άνθρωπο, θα πούμε. Βέβαια. Το Ελευθερόπουλο. Βέβαια. Ο Ελευθερόπουλο τι είναι. Ναι. Ο Ελευθερόπουλο θα πάει δύο καφέδες εκεί. Θα πει παιδιά, εγώ παρέλαβα το χάος. Καθόταν εκεί σαν τον Παπακαλιάτη εκεί πέρα που έκανε σεξ με την. Ποια γριά, την. Και με γριές έκανε ο Παπακαλιάτη. Γιατί... στα έργα γριές. Έκανε και με γριές. Εντάξει, γριές σαραντάρες, όχι γριές. Τι σαραντάρες, 45. Γιατί αυτές δεν έχουν ζουμί. Άμα είναι 28 άλλο και είναι 45. Εντάξει, μπορεί να μάθει πράγματα από αυτές τις 45. Άλλο να μάθει πράγματα. Ναι. Εμπειρία, αποκομή μου, πώς παίζεις κάποια φιλικά και λες για να αποκομίσουν εμπειρία οι νεαροί παίκτες. Πήγε εκεί καθόταν όρθιος, σταυρωμένα τα χέρια. Ναι, ναι. Ναι, είχε κατοχή 80-20, δύο κακές ομάδες. Πάτρα και Ηρακλής. Πάντως τον γκολ. Έπαιρνε η Πάτρα την μπάλα, δεν ήξερε τι να την ξανακέρδιζε ο Ηρακλής. Το γκολ φαίνεται να είναι κανονικό γιατί είναι ο ίδιος ο παίχτης, έτσι, γιατί δημιουργήθηκε ένταση κατά και κανονικό να ήταν. Και κανονικό ναι, είναι ο παίχτης που παίρνει για φαλιά που καλύπτεται. Αφού τους κυνηγάει ο Ιβάν, δεν τους γουστάρει. Α, πάλι φταίμε εμείς. Ο Βασιλιάδης τους κυνηγάει, ναι. Να τους κάνει τα λεφτά να τους τα διαλύσει. Τα έκανε στην Παναχαϊκή. Ναι, τα έκανε στην Παναχαϊκή. Ομάδα έχουν κάτι γέρι, κάτι αυτή, κάτι αρτηριοσκλήρωση κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα για μένα ότι έχουν μαζευτεί αρκετά μεγάλη ηλικία και εγώ θα έλεγα στους Ηρακλειδείς, ναι. Πόσοι πέφτουν από τη Β' Εθνική στη Γάμα. Τρεις πέφτουν. Τέσσερις, ωραία. Ο Ηρακλής είναι στη ζώνη του υποβιβασμού αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι. Δεν πάνω είναι. Α, φαγώθηκες, ναι. Ο τέταρτος από το τέλος πόσους βαθμούς έχει. Τρεις. Ο Ηρακλής πόσους έχει. Τέσσερις. Η αιμορροίδα του είναι κοντά στο ηφαίστειο. Πάντως στο ηφαίστειο η αιμορροίδα. Ο Εργοτέλης επιβεβαίωσε αυτά που είπαμε με τα εβδόματα και το σχολιάσαμε και στο λέω ότι. Εσύ τώρα κατάλαβα, θες να δικαιολογήσεις την. Όχι, άσε, κακή βάνη. Όχι, όχι, απλά έχει κάνει το 4-4, αυτό λέω. Είναι το απόλυτο τρένο. Ο πρώτος είναι 12 βαθμοί. 12 βαθμοί. Ο δεύτερος είναι ο Εργοτέλης. Η Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς μαζί με τον Απόλλων Λάρισας, τον 10. Οποίο 10 έχουν, τον οποίο ο Απόλλων Λάρισας, γιατί έχουμε βόλυμη μεσοβδόμαδα, να τα δώσουμε και στον κόσμο, έχει Ηρακλή Απόλλων Λάρισας στην 5η στις 3. Εκεί θα πέσουν οι κοτρώνες. Γιατί, κάνει ένα 3-0 και θα πάρει ένα, τα πάντα. Ένα-ένα. Όχι, πια άλλο ένα-ένα. Και ο Μυροφορίδης την 5η θα είναι στον κόκκινο το πρωί και θα δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Θα πει ο Βασιλιάδης δεν μας ήθελε, ο ΠΑΟΚ μας κυνηγάει με τη διαιτησία, είπε δεν είχαμε λεφτά, ο Τον Πάπας φεύγει, τα λεφτά δεν έβαλε. Ο Τον Πάπας πάντως ήταν χθες στην Αγιά, ήταν εκεί στο γήπεδο. Για τη δουλειά έχει να κάνει. Δεν ξέρω, ήτανε. Ήταν πάντως δείγμα ότι την ομάδα την ακολουθεί, την έχει από κοντά. Τι πάει, τη ρίξει γάμα εθνική, τη σώσει ξέρω εγώ, μα μέχρι εκεί. Λοιπόν, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Εργοτέλης Τρίκαλα 3-0. Ναι. Άνεμος ο Εργοτέλης. Άνεμος, τι. Κισαμικός Βόλος 1-2. Εγώ όμως στο Βόλο το Σαββατοκύριακο μου είπαν ότι έφτιαξαν ομάδα για να ανέβουν. Εγώ την είδα την ομάδα τους με την Καλαμαριά. Α, την είδες εσύ. Βέβαια την είδαμε μια ομάδα η οποία είναι αργή. Μια ομάδα που είναι οριακά για να παραμείνει κατηγορία. Δώσει μάχη. Πάντως, θα δώσει μάχη. Η Καλαμαριά. Μα τον Ηρακλή θα παίξει μπαράζ. Ποιος θα μείνει κατηγορία. Το Ηρακλή ανέβει, θα βρει ρυθμό. Δεν νομίζω να πάει έτσι να συνεχίσει έτσι ο Ηρακλή. Καλαμαριά. Θα βρει ρυθμό. Πάει, χάνεται. Και ο Καλαϊτζίδης δεν βρίσκει σεζόν. Ο Βόλος πάντως έχει κάνει και αυτός 3 νίκες σε 4 μάτς. Το άλλο που είχε ήταν ντέρμπι με τη Δόξα Δράμας η οποία. Μπορεί να το πάρει στα καρδιά. Λες, ο γιατρός ήταν του Βόλ, κάτι βλακίες, κάτι αγνοησίες. Ναι. Η Δόξα Δράμας πάντως έχασε από τον Ηρώδο το 2-3, Απόλλων Πόντου Πλατανιάς 0-1. Ναι. Έτσι. Απόλλων Λάρισας Σπάρτη 1-1, Παναχαϊκή Ηρακλής 1-0, Εγινιακός Αΐτος Σπάτων
1-2 και. Εκεί πήγε ο κτηνίατρο και είδε το μάτσα μου. Πήγε είδε γυμιακό. Βέβαια. Ρε κτηνίατρο, εγώ ρε τίποτα άλλο δεν ξέρω κάτι άλλο. Πήγε να δει τον γυμιακό. Εγώ έκανα τα πήγε κάνα πρακτόριο εδώ πέρα στην Τούμπα, έχει δεξιά-αριστερά. Πάει να δει δύο-τρία προποτζίδικα. Έτσι. Τι πήγε δηλαδή, έκανε ταξίδι. Τον τραβάει να δει. Τον τραβάει. Θέλει να δει, ναι. Και Κέρκυρα Καραϊσκάκη 0-1. Ο Καραϊσκάκη έβγαλε διπλό με στην Κέρκυρα που είχε τηθεί ο Ηρακλή. Πάει και ο Σπανό, δεν τον βλέπω να μένει και εκεί. Η Κέρκυρα. Χλωμό. Χρωμός. Ξεκίνησε με προσδοκίες και με αυτά 6 βαθμούς πώς έχει. 4 μαζί με τον έφυγε αυτός, πάει. Οι ομάδες της Κρήτης, ο Εργοτέλης και ο Πλατανιάς δείχνουν δυνατές και ο Βόλος ο οποίος. Αυτοί οι τρεις είναι. Ο Μπέος τον στηρίζει, τον σπρώχνει καλά, δυνατά. Καλά, θα περιμένει ο Ηρακλής να ανέβει κατηγορία με τον Μπέο. Και περιμένει να ανέβει ένας ανεβαίνει, έτσι. Με τον Εργοτέλη και δεύτερος δίνει μπαράζ. Ναι, ακριβώς. Και χάσετε το, πάει το. Ένας ανεβαίνει. Δηλαδή ο Ηρακλής ουσιαστικά το πρώτο του στόχο αυτή τη στιγμή στο μείον 8. Τώρα ο Μυροφορίδης από το πρώτο λεπτό την Τετάρτη θα ακούσει Τάκη Σαμάξη. Άμα είναι να ξεδιπλωθεί λίγο η ομάδα, να κάνει μια νίκη, να πάει λίγο τα πάνω. Ένα το σώζει. Να βάλει το σιροδρέπανο από πάνω από την πλούζα. Θα το δουν οι κομμουνιστές εκεί τη Σύρα 10 να ηρεμήσουν λίγο γιατί. Να χαλαρώσουν. Δεν το βλέπω. Δεν το γουστάρουν. Δεν το θέλουν. Του Μυροφορίου δεν θέλουν. Το θέλουν. Δεν νομίζω να μην δεν το θέλουν. Δεν το θα ακούσουμε, εγώ λέω θα βγούμε. Αφού λέει στα social media, λέει τι το αλλάξαν τα πετρέλαια. Εντάξει, μπορεί να βρεθούν 10-15, να το και εμάς μας βρίσκουν. Κάποιοι, τους, ναι. Κάποιοι δεν θα μας αλλάξουν και εμάς τα πετρέλαια. Τι θα κάνουμε τώρα. Η ανοησία των Ηρακλειδέων είναι ότι βρίζουν και τους παίκτες. Μα οι παίκτες αυτό μπορούν, δεν μπορούν άλλο. Εγώ εκεί έχω ένσταση ότι έχουν μαζευτεί αρκετοί παίκτες οι οποίοι εγώ προσωπικά θεωρώ κορεσμένους. Δηλαδή έχουν ανεβάσει, φτάνει. Εντάξει, okay. Αυτό ναι. Με τον Μυροφορίδη θα πάρω τον Πασάριστερο μπακ. Ναι. Θα πάρω τον Πασάριστερο εξτρέμ. Θα πάρω τον Περόνε 42 χρονών. Θα πάρω ξέρω εγώ. Μου μην πάλι πίσω. Αυτοί οι παίκτες έχουν ανεβάσει πολλές ομάδες. Αν πει ναι. Έχουν εμπειρία, αλλά άμα δεν έχει και 4-5 τρεχαντήρια να τρέχουν. Μου θυμίζει την πρώτη χρονιά του Άρη στη Β' Εθνική που δεν ανέβηκε. Που είχε μαζέψει αρκετούς γυρολόγους 30-30 φεύγα, δεν έτρεχε κανένας. Όλοι ήταν με την τσίχλα στο στόμα και με τον Μπεγλέρη. Καταρχήν ναι. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα του Ηρακλή να είναι κοντή. 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 Ναι, κοντή. Κοντή ομάδα έχει. Ένα Περόν είναι, ναι. Ο Μουμίν είναι ψηλό λίγο κι αυτό. Ναι, ποιο είναι, όλοι κοντοί είναι. Άλλοι πασάδε αυτοί δεν είναι ψηλοί, όντω. Ο Πασά ψηλό. Ο Κλέιτον, ο Πασά, ναι. Ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον κι αυτό δεν είναι. Ο Κλέιτον για μπάλα είναι. Γιατί μια χαρά. Και εδώ με την Αλαντζάρα μου. Ο Κλέιτον είναι με τον. Πώ το λένε, τον Περόνε. Να πα στην Περέα, να τραβήξουν καμιά ψισταριά. Να αρχίσουν να τρώνε τα σουτζουκάκια και να λένε τι κάνανε. Παιχταράδε και οι δύο. Και οι δύο, μεγάλοι παίχτε. Γιατί να του κάνω. Αυτό λέω ότι όταν μαζεύονται πολλοί παίχτε οι οποίοι είναι στη Δύση τη Ελλάδα. 450.000 χιλιόμετρα. Ναι. Λέει, αυτή είναι εξεζωμίσει. Ξέρεις τι ταξίδια έκανα λέει, με αυτή την ΠΒ. Α, πάνε κάνε τώρα. Α, τράβα τώρα, τρέχει το λάδι. Είναι εξεζωμίσει, ναι, ναι, τα λάδια. Τα... Ελαιοτριβείο για να. Ναι, εδώ δεν έχει άδικο που θα δίνει. Λοιπόν, έχουμε βόλμη αγωνιστική μεσοβόμαδα γιατί η Football League ήταν ό,τι πιο έτσι, σημαντικό είχαμε εκτός από τις εθνικές και τα Nations League και τα μπάσκετ που θα σχολιάσουμε αργότερα. Βόλος Εργοτέλης είναι το ντέρμπι. Που έχουμε αυτή την αγωνιστική, Πλατανιάς Χισαμικός και αυτό σημαντικό μάτς. Κέρκυρα Δόξα Δράμας επίσης μάτς ενδιαφέρον και ο Ηρακλής είπαμε την Πέμπτη 3 ώρα. Ο Μπύρος στηρίζει λέει τον προπονητή της Δόξας. Να μην το στηρίζει. Την άλλη Κυριακή πάει. Καλά, αυτό νομοτελειακά ισχύει. Έτσι, όταν ακούς στήριγμα. Υπάρχει και κανένας άλλος κάμα του, κανένας προπονητής. Βγάλω τον Χασαπόπουλο από εδώ. Αν δεν τον θες, ξέχασε. Δεν ήθελα αυτή την πρασινή κάμα. Το ξέρω ότι δεν το θες. Το ξέρω λοιπόν. Στο χρηματιστήριο εγώ. Ναι, έχεις δίκιο εγώ. Λειτουργός στο σημείο. Ναι, πασά μου. Τον άλλο και του Παπαντονίου. Ο Πύρος στηρίζει τον Βεργέτη, λέει, ναι. Ναι, πάει ο Βεργέτη. Έτοιμος να φύγει ο Βεργέτη. Πάει ο Βεργέτη. Ο Βεργέτη είναι και αυτός Γκουαρδιόλα, να πούμε εκεί. Δεν άμυνες μπορούσε να κάνει κάτι ο Βεργέτης εκτός από τον Παπαντονίου. Δεν προσέχει άμυνες, δεν προσέχει. Είναι ο Γκουαρδιόλα της Β' Εθνικής. Ο Παντελίδης όμως προσέχει άμυνες. Ο Παντελίδης. Ναι. Παντελίδης με τον Άρη θα κάνει. Ετοιμάζει πλάνο μεταγραφών. Ναι. Ποιος? Ο Παντελίδης. Ναι. Εντόπισε αδυναμίες, ναι. Η διοίκηση ετοιμάζεται. Μεταγραφές ποιος θα τις φέρει, ο Διαμαντόπουλος, ο πρόεδρος. Ο Καρυπίδης, ο οποίος χθες δεν ξέρω, τον είδες ήταν κάτω στο ΑΚΑ, έβλεπε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αφού είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, πήγε να δει, ναι, αλλά χαλάστηκαν κάποιοι Αριανοί, όχι κάποιοι, πολλοί χαλάστηκαν. Τι χαλάστηκαν. Γιατί σου λέει εκεί την ώρα παίζει ο Άρης μπάσκετ με τον Περιστέρι, ρε φίλε. Πας και βλέπεις τον μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό κάτω στο ΑΚΑ. Γιατί είναι μεγαλομέτωχος του Άρη. Εντάξει, σου λέει εντάξει, είσαι στον Άρη τώρα. Είναι σαν να μου λες τώρα κάτι να σου πει. Γιατί αυτοί πάνε να δουν τον Άρη. Αυτοί που τον βολάζουν. Ποιο πάνε να δουν. Τι πάνε να δουν. Το Παλέντε Σπορ πόσο κόσμο έχει. Δεν μάζευε κόσμο. Είναι ξενερωμένη η μπασκετική του Άρη. Είναι ξενερωμένη. Όπως ξενερωμένη είναι και η του Πάτρε εδώ και χρόνια. Και ο Καρυπίδης είναι ξενερωμένος και αφήσει αυτό το παραμύθι να πούμε. Οι Αριανοί είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Πρέπει φαντάσου να ήταν ο Ιβάν Ζαβίδης εδώ πέρα και να πήγε να δει ένα άλλο μάσκε. Θα γινόταν εδώ στην πόλη τώρα. Άμα κάνει και το φιλοσοφίσει. Κάτσε έντρα από ένα 50. Πάνε να δει Ολυμπιακό Παναγό να παίζει ο Πάουκ μπάσκε, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε στο μπαλατάκι. Ναι. Και λέω πάνε να δω. Τίποτα Ολυμπιακός. Δεν κάνατε. Είστε υποτακτικοί στο Ζαβίδη. Υποτακτικοί μα στο Ζαβίδη. Γιατί ξέρετε ότι άμα φύγει ο Ζαβίδη. Ναι. Ποιο. Ο Βιολίδη και θα τρέχετε στα.
Στα λογιστήρια. Στα λογιστήρια. Να βρείτε. Ναι, αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει ο Ιβάν. Θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ μετά το διαφημιστικό. Ναι, ναι. Θα πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, είδε καθόλου μπαλίτσα εκτό από την νίκη. Τίποτα άλλο. Γιατί είχε και άλλα ματσάκια για το National League. Τι να δω. Είχε βέβαια. Μια ταινία του Κωνσταντάρα, του Σταυρίδη. Ένα θρίλερίδα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μπαλίτσα μπάσκετ έτσι γιατί ήταν Σαββατοκύριακο με τον Ντούκη. Βρεάσε με καημένα. Δεν είδε. Τρέχω όλο τον χρόνο δηλαδή βρήκα Σαββατοκύριακο. Καλά έκανε κι εγώ μαζί σου. Εγώ τι έχω πάνησα. Να δω την Αλβανία που. Είδες ο άλλος που λέει είμαι Έλληνα, είμαι Έλληνα. Έχουμε εδώ πέρα τον ο φύλακας. Ναι. Έλληνα είμαι, Έλληνα είμαι. Έλληνα είμαι, ο Σεντρεμπέου. Ο Σεντρεμπέου, Έλληνα είμαι, βρε Έλληνα είμαι. Έρχομαι στο πρωί, Αλβανία, τέσσερα έβαλ. Χάιβα Αλβανία, τέσσερα έβαλ. Και σε έτσι νοιάζει, λέει Έλληνα εσύ. Χάιβα Αλβανία, σε τρεπέντρε. Αλβανία, μαυράει, μαυράει. Μαυράει, κόκκινο μαυράει, έτσι. Καλά, πόσο Έλληνα είναι. Καλά, όπως το βολεύει, το παίζει τίποτα, έξυπνος είναι. Τίποτα, όποτε το συμφέρει. Κέρδισε, σαν τον πήρο Δήμα. Ό,τι το συμφέρει ο Σκεντερμπέδο. Θες Αλβανία, μα συμφέρει Αλβανία αυτή εβδομάδα. Έλληνα, Έλληνα, Έλληνα είμαι. Μόλις καλή. Καλημέρα. Σέντρεμπε. Τέσσερα Αλβανία. Εκεί σε τι εννιά του, τέσσερα Αλβανία. Θα πάμε να δούμε τι. Δεν μα τρελάζει, δεν λέει. Τρεβίπορτο το πες, μια χαρά. Τρελίτσα πουλάει ο δικό σου τώρα. Τι καλέ, λαβάνια. Τρελίτσα, τρελίτσα. Δεν είπε, Ελλάδα, έχασε. Μαλάκα, Άγγελο. Αλλά, μαλαδίτσα, Καρέλη. Δεν είπε, μαυράει, μαυράει. Αφιανέει, τέσσερα. Το μαυράει τώρα να βγουν οι Αριανοί που με ξεφώνησαν το Σεπτέμβριο που του είπε ότι είναι με τριούμπα μεγάλη. Να βγουν να μου τα πούνε τώρα. Δεν τα λέγαμε, Σεπτέμβριο. Και ήθελα να μου του εγκρίνουν με βαρέλα, οι Αριανοί. Σε παρακαλώ τώρα, επειδή του ανοίγουμε τα μάτια. Λοιπόν, μια που μιλάμε για μάτια, ανακαλύψτε και την Wit Vision, το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Νάρκος Μέξικο μόνο στην Netflix. 10 επεισόδια λοιπόν της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στην Netflix και μέσα από την Wit Vision. Μπες τώρα λοιπόν στο κανάλι της Wit στο YouTube και θα βρεις αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Νάρκος Μέξικο. Έτσι, ή Μεξικό. Έτσι, εμείς έχουμε μια προφορά, ένα φλούενση από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λοιπόν, και το Νάρκος στην Wit Vision. Και οι διαφημίσεις μπροστά μας, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι γίνεται και μετά του ΠΑΟΚ, εκεί όπου έχουμε θέματα και αποκαλύψουμε τον Νουάρντα, να δούμε τι έγινε το Κύριακο και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα παιχνίδια των Nations League. Θα ανοίξουμε και γραμμές, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη Μαράγδα Μπασάκου. Την ακούσατε έτσι, έχετε 5 λεπτάκια για να κερδίσετε και εσείς την μάχη της Γαλοπούλας Season 5. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Δεκέμβρη σε εκπομπή Πλάκα Τέλος. Μια προσφορά της αγοράς κρεάτων Χατζιαγγελίδης Φιλικοπόλεως 81 και Αμπελόκηποι και βεβαίως και στο Πολυκαστρο Κιλκής Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. Καλό πρωινό να έχετε. Rap and cool μέχρι και τις 10 με Κάζα πάντοτε στα πλήκτρα. Και Παγκόσμια Μέρα Άνδρα λέει σήμερα και Παγκόσμια Μέρα Τουαλέτας, Κωνσταντίνε. Τι βλακίες. Βλακίες σε βλακίες, τι να κάνουμε. Τι κέρδος υπάρχει, δηλαδή πες μου, ναι. Είναι η μέρα της τουαλέτας. Ναι. Δηλαδή εμπορικά, ας πούμε. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Εμπορικά, κατευθείαν το μυαλό σου. Ναι, κατευθείαν. Ναι. Κάθε γιορτή που υπάρχει. Ναι. Υπάρχει εμπορικότητά. Ναι. Γι' αυτό λέει ο κόκκινος εδώ και είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία. Άρα είναι μεγάλος ο τζίρος. Ναι. Μικρή γιορτή της Ορθοδοξίας δεν τη λέει γιατί είναι μικρός ο τζίρος. Mm-hmm. Όλα είναι μαρμίτα. Mm-hmm. Λέει, αυτό είναι το στίγμα του Ραπτόπουλου. Είναι μαρμίτα όλα. Ναι, ρε φίλε, η τουαλέτα μπορεί να σε θυμίζει κάτι, να έχεις κάποιες ωραίες στιγμές. Να λες, ναι, κοίτα να δεις, να βγάλουμε και μια μέρα παγκόσμια τουαλέτα. Τι έχεις κάνει σε μια τουαλέτα, εσύ ρε παιδί μου, και δεν τόσο γνωστό. Σεξ. Να, ορίστε. Έλα αυτό. Ορίστε. Αυτοικανοποίηση. Να, ορίστε. Να, η τουαλέτα. Να, η τουαλέτα. Διάβασμα. Διάβασμα. Την ώρα που κάνεις βιολογικές ανάγκες. Περιοδικών και βιβλίων. Να, ορίστε, ρε Κωνσταντίνε, για αυτό. Αγκαλιά το σκύλο. Αγκαλιά τη σκυλίτσα. Αγκαλιά. Μπάνιο. Μπάνιο. Φιλοσοφία. Ναι. Τεμπελιά μούδιασμα πόδι. Είδες πόσα πράγματα κάνεις μέσα στην τουαλέτα, γόρι μου. Σηκώνεσαι πάνω, κούτσα κούτσα. Ναι. Γιατί άμα κάτσεις. Αρκετή ώρα, βέβαια θα πιαστείς. Πιάνετε τον νεύρο. Ναι, 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 Κωνσταντίνε. Το δηλαδή, τουαλέτα μούδιασμα. Ναι. Έχει πολλά. Πώς δεν έχει πολλά. Είναι οι φίλοι. Δηλαδή, εγώ είπα 5-6 πράγματα. Παγκόσμια μέρα τουαλέτα. Ναι. Ποιο είναι το εμπορικό κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, ποιο είναι το εμπορικό κομμάτι, ποιο το συμφέρον, τι κινείται δηλαδή. Δηλαδή σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τουαλέτας. Θα πας στην κομμενά σου, στη γυναίκα σου, κάτω όλο χαρτί υγείας, θα πεις κούκλα μου καλημέρα. Χρόνια πολλά. Μπορεί να πας να πεις, θα αλλάξω τα πλακάκια, ρε φίλε, τις τουαλέτες. Να, θα φύγουν μάρμαρα, πλακάκια, έτσι, για να αλλάξω λίγο το περιβάλλον. Ναι. Περνάω κάποιες ώρες εδώ μέσα. Ναι. Κάποιες ωραίες στιγμές. Ένα είναι ωραίο το. Ένα, ναι, ωραίο το περιβάλλον. Το αλλάξω. Θα βάλω ένα τζακούσι μέσα στην τουαλέτα για να χαλαρώνω κιόλας. Για να καθρέφτη, να σε μικραίνει. Να, μπράβο. Ή να σε ψηλώνει, οτιδήποτε. Τα μάτια. Α, θα πουλήσουν οι πλακατζίδες. Γιατί η Παγκόσμια Μέρα του Άντρα είναι. Ναι, σήμερα. Μα σημήθηκαν. Παγκόσμια Μέρα του Άντρα. Σήμερα βάλανε 19. Αυτός που τα βγάζει αυτά. 19. Ποιος μπορεί να τα βγάλει αυτά. Ένας βλάκας ο οποίος με το εμπόριο. Ναι, ναι. Και δεν είχε καμία επαφή. Όχι.
Όχι. Καλημέρα στα παιδιά, λέει ο Άκης. Η Γεωργία είναι εδώ μαζί μας. Ναι. Μήπως ο Φελαϊνή έχουμε βάλει ένα μωράκι για να καλημερίσουμε τους φίλους που έχει φουντωτό μαλλί. Έτσι και λέμε. Εντάξει, το βλέπω και λέω. Τι γλυκό μωράκι, έτσι. Γλυκό μωράκι, μπορεί να είναι του Φελαϊνή, μπορεί να είναι του Μπίσερ, του Άρντα. Του Άρντα. Και μια που είπε σου Άρντα, είναι τρομερή εσύ, τρε παιδί. Τι δίνω πάσα. Αχ, καταπληκτική με κενά δίκτυα με βγάζει. Δεν πουλάει το θέμα. Δεν πουλάει. Πάντως εμείς δεν έχουμε το αποκάλυψη, θέμα. Ναι. Του Άρντα το θέμα θα πουλούσε όταν ο Πάο Κομέτριο δεν θα υπήρχε περίπτωση να είναι πρώτο και να χάσει, α πούμε. Και να λέμε, δεν θέλει ο Άρντα, βάλτε το μέσα μη στα χέρια. Τώρα με τον Πάο πρώτο. Ναι. Με ταιριάτη, να μην χάνει. Ναι. Τι πουλάει του Άρντα, ναι. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει καθόλου. Λες. Μα και αυτοί που είναι υποστηρικτέ του Άρντα είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Δεν άβγε να μιλήσει γιατί δεν βάζει τον Άρντα. Θα βγει ρε Γρινιάριδη. Το λογικό θα πει ο άλλος. Τι πουλάς ο άλλος. Θα πει ο άλλος τελική ο Άρντα να προσέξει λίγο γενικότερα τη συμπεριφορά του, να είναι επαγγελματίας, να ξεκινήσει και βασικός. Πουλά άλλο. Ναι. Ό,τι πει λέει ο Πάο κλείνει ο μάνατζερ. Κάτσε να πλέξουμε το εγώ με τον παιδιών. Πέκανε ένα ρεπορτάζ. Πήραν τον ατζέντη του. Τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχουν προτάσεις λέει και από την Αίγυπτο για τον Άρντα. Καλά να πάει έτσι. Δεν πουλάει ρε ο Άρντα. Το κατάλαβε το έργο. Άστο τον Άρντα. Επειδή πουλάει τώρα πρώτη σελίδα ο Άρντα. Καλά είναι η πρώτη σελίδα ο Άρντα. Εγώ δεν θα το. Εγώ θα έβαζα άλλο κομμάτι. Τι θα έβαζε εσύ. Αν ήσουν δηλαδή στη θέση του. Καταρχήν. Του Μάστορα, του Γρηγοριάδη. Κοίταξε. Τι θα έβαζε. Τι θα έβαζα. Θα πιένα τον Ανδρώνη και θα τον έλεγα. Κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο. Αυτοί δεν του το είπαν. Δηλαδή, φαντάζομαι, δεν ανακατεύομαι σε πράγματα. Όχι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ αν ήμουν, λες εσύ αν ήσουν. Κύριε Παύλο, δώσε από ένα 500 το μήνα σε ένα ρεπόρτερ τη ΑΕΚ από Αθήνα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και αντί να πουλά τον Ελευθερόπουλο τη Μούρη, πουλά ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αφού ασχολούνται με τον μπάσκετ και αυτή. Κάτσε ρε, περίμενε. Από τους Αθηνών. Όλα ασχολούνται με τον μπάσκετ. Το σέλιδο τώρα εδώ. Τι άλλο που να κάνει. Είναι αδικημένη η ΑΕΚ εναντί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο κομμάτι των τιμωριών. Θα σου πούνε ναι, αλλά θα σου πούνε τι άκουνε ευνοημένη στο κομμάτι των διαιτητών. Απλά είναι τα πράγματα. Άλλο θα σε ρωτήσω. Δίνεις, παίρνεις. Δηλαδή, βάζεις, βγάζεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χέρι-χέρι πάνε να βγάλουν την ΑΕΚ από το κόλπο. Πέρσι ήταν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό χέρι-χέρι και βγάλαν τον ΠΑΟΚ. Πώς νιώθετε εσείς πρώτη σελίδα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Γαλοπάκια θες δηλαδή, αλαμπούζο, Τζόρτζιο. Πώς νιώθετε που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φιλιώνται στο στόμα. Καλά, σιγά μην κάνουν και γλώσσα τώρα. Σε παρακαλώ. Γλώσσα βγάλατε. Τι γλώσσα βγάλατε. Το λέω. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Γλωσσόφιλο. Γλωσσόφιλο. Μαρινάκι με Σαβίδι. Μπα δεν νομίζω. Δεν πουλάει βέβαια αισθητικά, αλλά. Μεταφορικά το γλωσσόφυλλο πάει σύννεφο. Πάω και ο Ολυμπιακός ευνοούνται έναντι της ΑΕΚ στο θέμα. Αφού πήγα μαζί να συμπράξω να πάρω την ΕΠΟ το καλοκαίρι. Λέγαμε εκεί στο Αγρίνο, γίνανε μάκες, πέταξαν την ΑΕΚ απ' έξω να την βγάλουν. Άρα λοιπόν. Ναι. Άρα, γιατί λοιπόν. Είδαν και από είδαν πέρσι, είδαν ότι η ΑΕΚ τα έλεγε όλα. Σου λένε να αλλάξουμε κι εμείς κάτι. Μπήκαν στο παρασκήνιο. Να πούμε κι εμείς, γιατί μας λένε χαλίβδες, αλλά άλλοι κόβαν και ράβανε. Σου λέει α πάρουμε κι εμείς κάτι. Ναι. Ας πάρουμε την Ελλάδα. Πώ γι' είσαι γλωσσόφιλο με τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι γλωσσόφιλο. Αφού δεν τα φάγε, τι με παίζει ο Άρντα, ρε Κούλιανε. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Θες να κάνω δηλαδή μπουλκουμέ για να πει, ορίστε, βάλε τον Άρντα. Πάρε, γίνει ένα 2-2 με το Αγρίνιο, παίξε ο Άρντα να γίνει τη Πόπη. Τη Καλλιόπη, τη Ευτέρπη, τι θε να γίνει. Ναι, κατάλαβα. Τώρα το Άρντα, εγώ είπα, μάλλον τώρα άσε. Εγώ προτιμώ να μην παίζει ο Άρντα και να κερδίζει ο Πάουκ. Δεν είμαι προσωπολάτρη. Γιατί πολλοί είναι προσωπολάτρε. Στέκονται σε. Ο προσωπολάτρη θα βγει. Στη δύσκολη, στη στραβή. Ναι. Ο καλύτερος παίκτης της ομάδος σε μία ήττα είναι αυτός που δεν έπαιξε. Πάντοτε. Πάντα. Ή αυτός που έχουμε δώσει. Γιατί δεν έβαλε αυτό και τα λοιπά. Του λέει ο ακροατής, ο τηλεθεατής. Λέει, ξέρω εγώ. Άμα δεν έπαιξε ο τάδε και τα λοιπά. Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιος να έπαιζε, δεν ξέρω. Ας έβρισκε ένα να βάλει. Ναι. Δηλαδή κάνει μια κριτική η οποία είναι πιο ρηχή και από τα νερά του Ριακιού, να πούμε. Ωραία, αφού δεν σ' αρέσει αυτό το θέμα. Δεν μ' αρέσει. Δεν, αρέσει. Δεν okay. Πουλάω Άρντα σήμερα. Θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα σ' αρέσει και πάλι είναι από τη Μέτρο Σπορτ. Εγώ θα ρωτήσω τους Παοξίδες και τους Ολυμπιακούς. Ρώτα τους. Για τα γλωσσόφυλλα. Πώς νιώθετε. Τι πώς νιώθουνε. Οι Ολυμπιακοί μας που είχαν πέσει γλωσσόφυλλα με τους αξίδες φέτος έρχονται με εμάς. Ούτε ανακοίνωση δεν βγάλατε. Ούτε ανακοίνωση. Και δεν βγάλατε ανακοίνωση. Μια χαρά. Δεν ασχολούμαστε, δεν μπλέκουμε τα πίτρα, θα μας φάνει κότες. Δεν μπλέκεις Κωνσταντίνε. Στην άκρη. Λοιπόν, εφόσον δεν σ' άρεσε αυτό το θέμα, έχει κι άλλο πολύ ωραίο θέμα η Μέτρο Σπορτ σήμερα. Πλάκα ποια είναι. Ότι επειδή δεν σας κατεύθυναν κατά του Ολυμπιακού, δεν μιλάτε εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να μπλέκουμε. Πέρσι άκρη στο πίνακα. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα μυαλά σας. Αθόρυβα σιγά σιγά χωρίς να σκοτώσετε. Είναι με λογοτομία χειρισμένα. Ναι. Άμα σε πουλήσει ρε κοκορόπια λιπαοξύ, μίσος απέναντι στον Ολυμπιακό, καυγίζεις. Τώρα σε έφερα απ' έξω, απ' έξω πάω κύριε μα κτλ. Το δέχεσαι.
όπου σε πάνε και όπου γουστάρουν. Το κατάλαβες. Πριν πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο γιατί, θέμα. Γιατί είσαι τάγαρος, ναι, και σε πάνε όπου θέλουν τα μίντια. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι. Το παοξί, το ταγάρι, το μίδια... βάζουν στα μίντια όπου το θέλουν. Ο Γιουργάκης, θέλει... γιατί κατέβασε ο Γιουργάκης στο Instagram, μια που... για να δω το ψυχογράφημά σου. Γιατί κατέβασε το Instagram ο Γιώργος. Είναι ένα θέμα από χθες. Με ποιους μιλούσε ο Γιώργος. Με πάρα πολύ κόσμο. Με χιλιάδες. Είναι παοξίδες. 70.000 followers είχε. Πόσο είχε τέλος. Είχε πολύ κόσμο. Συνήθως οι φανατικοί δεν το παίρνουν και το γράφουν και το γράφουν. Ναι, εντάξει, μπορεί. Ναι. Κάποιοι φίλοι γνωστοί. Μπορεί να είδε το Γεροντίδη το παλό και να θύμωσε να πούμε. Α, αυτό είναι το ψυχογράφημά σου. Δεν λες ότι ίσως να το είδε διαφορετικά μπορεί και να είπε ρε παιδί μου ότι πάλι είμαι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα του είπε ο μπαμπάς. Ναι. Α, μπαμπάς θα το είπε λες. Στο Instagram αγόρι μου. Ναι. Έχεις 70.000 κόσμο. Ναι. Είσαι από τους μεγαλύτερους κτλ. Παρασέρνεις κόσμο. Ναι. Επειδή είσαι αγόρι μου παρορμητικός, μπορεί εσύ να πεις, ξέρω εγώ, κάτι κτλ. Ναι. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να προκαλέσουμε σαν ΠΑΟΚ για δύο λόγους. Ναι. Πάρουμε το προτάσμα με ένα 10 μπουκ και 5 αίτητη. Λέω μπουκ 5 αίτητη. Τα θυμάσαι αυτά. Ένα 20 πήγε. Γιατί, να σου πω γιατί πήγε ένα 20, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έφαγε μείον 3. Ωραία, πήγε ένα 20. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε. Εσύ αγόρι μου, αν προκαλέσεις, μπορεί να γίνει καμιά μπούκα με στην τούπα, αλλά φάμε και εμείς μείον 3. Ναι, άρα προσέχουμε για να έχουμε. Κλείστε το ρημάδι το Instagram. Σωστή προσέγγιση. Έξυπνη προσέγγιση. Κλείστε το ίσως και ο ίδιος ο ρήμας και λέει: όπα, εγώ είμαι πρόεδρος. Εγώ ρε, που αλλάω του το πάνε. Πληρώνω τόσους, τόσους, ναι, τζάμπα λεφτά. Επικοινωνιολόγους. Επικοινωνιολόγους. Και επειδή είναι με τους κομμουνιστές φίλοι ο Γιωργάκης με τον μπαμπά του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν πιάνονται στην επικοινωνία. Στο λέω εγώ. Ναι, είναι δυνατή αυτά τα κομμάτια. Θα ξαναβγούν στις εκλογές. Πάλι. 100%. Πάλι, Αλέξη, τα έχουμε. Ποιο θα βγάλει. Δεν ξέρω, σου είπα εγώ, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό. Θα κάνει μια συμμαχία με τη Χρυσή Αυγή. Όποιος και να βγει, τα ίδια θα κάνει. Όποιος και να βγει, θα βγει. Το θέλει ο Αμερικάνος αγόρι μου. Ναι, λες ότι ο Αμερικάνος. Το θέλει ο Αμερικάνος. Αμερικάνος. Τον βολεύει ο Αμερικάνος. Ναι. Τον βολεύει ο Γερμανός. Άρα μια χαρά είμαστε. Είναι γεσμένο άντρας. Ναι. Γεσμέν. Γεσμέν. Είναι γεσμένο. Γεσμέν, γεσμέν. Ο κύριος Τσίπρας είναι γεσμέν. Γιατί να πω εγώ που είμαι επάνω να τον βγάλω. Ναι. Λοιπόν, τα έχει βρει με τους Εβραίους. Τα βρήκε, τα βρήκε, τα βρήκε. Τα είπαμε, τα βρήκε. Τα βρήκε με τους Αμερικάνους, γιατί να μην δεν ξαναβγεί. Από σένα δεν εξαρτάται. Όπως με τον Ουάρτα, όπως με τον Άρτα λέω. Όπως με τον Ολυμπιακό, εγώ σε περνάω το μήνυμα σαν ΠΑΕ μέσω μίντια ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός φίλος είναι να πούμε και τα λοιπά. Σε περνάω να πούμε και το άλλο ότι είναι φίλος και ο Τσίπρας. Ναι, θα δώσουν και 5-10 παροχές στα λιμά εμάς να πούμε και μια χαρά θα γίνει, λέγε. Χαιρετίσματα από τη Σαμοθράκη, καταλαβαίνετε τι όρια θα γίνουν με σαλιγκάρια και ναι, μετά την ξενέρα και διακοπή, την ξανθούλα να κερδίσω φιλιά στο αχολητικό το ραπ. Ναι. Καλημέρα το Μάρια μας λέει ο Αχιλέας, ναι. Καλημέρα ο Μπάμπης, καλημέρα, καλή εβδομάδα Νικόλα Πακέτο, τον κάνω και τον πάρω δρόμιο. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος χωρίς Ουάρντα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλος και μην ασχολείσαι με τον Ουάρντα. Σε είπα, δεν πουλάει ο Ουάρντα. Δεν πουλάει. Τελειώσαμε. Γι' αυτό θα σε πάω τώρα σε άλλα θέματα. Τα γλωσσόφυλλα πουλάνε. Ούτε αυτά πουλάνε. ΠΑΟΞΥΔΕΣ μου. Δεν τον ενδιαφέρουν. Τα γλωσσόφυλλα με το Μαρινάκι. Δεν σε νοιάζουν. Δεν τον ενδιαφέρουν. Να είναι πρώτος τον ενδιαφέρει, να παίρνει τίτλους. Δεν τον ενδιαφέρουν, ναι, τα γλωσσόφυλλα. Ναι. Λοιπόν, ο Χατσερίδη περιμένει τις ευκαιρίες σου. Άρα δεν, το σενάριο να φύγει Δεκέμβριο δεν το βλέπω. Αυτό είναι το καινούργιο ρεπορτάζ. Με το κρίσιμο του Instagram του, ναι, είπε ο μπαμπάς του Γιωργάκη, ναι, δεν θα το δώσω. Δεν θα το δώσω. Πάρε μια σβούρα δώρο. Ναι. Πάρε ένα μάσκο. Ναι. Πάρε ένα μαξάκι δώρο να πούμε. Ναι. Πάρε μια Φεράρι δώρο. Πάρε και αυτό το παρτό που μας έφερες να πούμε και τελειώσαμε. Ο Λάμπρου που εμφανίστηκε προχθές εδώ με τους μανατζαρέους, τον πιάσανε και τον είπανε μάγκα του χρόνου σε κρατάμε, σε θέλουμε. Είναι πολύ ικανοποιημένος γιατί πάει καλά στην Ολλανδία. Αλλά το δεν θα πάει καλά ο Λάμπρου στην Ολλανδία. Τα είπαμε. Ήταν αυτό που αδικήθηκε. Δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε, έχει ένα σμένα και τελείωμα. Ποδοσφαιρικά, Κωνσταντίνε μου, στα 10 που είπαμε από την αρχή της χρονιάς, στα 9 έχουμε δικαιωθεί. Βρε, δεν με νοιάζει. Όχι, πες τον ρόλο. Πες, γιατί λέμε και στραβά. Δεν λέμε μόνο τα καλά. Πολλά στραβά. Θες να δούμε λίγο τι έκαναν πέρσι, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για μένα. Πέρσι και φέτος ο Μάτος και ο Βιερίνια. Είναι πολύ πεσμένοι σε σχέση με πέρσι. Είναι πάρα πολύ πεσμένοι. Λοιπόν. Ξέρεις ποιος εξελασπώνει τώρα. Ποιος με εξελασπώνει. Ο ψηλός. Ποιος ψηλός. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι στα στάνταρ του, τα περσινάρεσε, Κωνσταντίνε. Ό,τι έκανε πέρσι θα κάνει και φέτος. Φαντάζεσαι να πέφτει και ο Πρίγιοβιτς κάτω. Ναι, δεν πέφτει ο Πρίγιοβιτς. Αλλά οι δύο μου μπακ, αυτό που θέλω να καταλήξω πού είναι. Λογικό είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό του περσινό. Εάν το βρει και ανέβουν αυτοί για τους οποίους λέμε. Πώς θα ανέβουν. Πώς τύπωσαν, θα παίζουν. 33 είναι ο ένας και 34 άλλος. Όχι, 32 είναι ο ένας, 32,5 είναι ο άλλος. Ποιος είναι 32,5. Ο Βιερίνια. Πότε είναι γεννημένο. Σε 3 μήνες έχει γενέθλια. Κλείνει τα 33. Ναι. 3 μήνες. Ναι. 33 είναι δηλαδή. Άμα θες κάτω και 33. 33 άρδες είναι και 33 μισό δηλαδή θα τελειώσει. Ωραία. Τη σεζόν. Το προσεγγίζεις και θέλεις... ηλικιακά. Κάτσε. Δεν φταίει ο Βιερίνια και ο Μάτος που είναι πεσμένοι. Λοιπόν. Αυτά τα παλτά που έχετε για χαφ και τους έχουν αναγκάσει να κάνουν δουλειές οι οποίες είναι παραπάνω. Σαν χαφ, σαν οργανωτές, σαν κατεβάζω την μπάλα.
να μαρκάρω κιόλα στα 32 με 33. Δεν είναι λογικό να είναι πεσμένο ο Μάτος με τον Βιερίνια. Απολύτως λογικό. Λοιπόν, στα 27 του δεν θα ήταν πεσμένοι. Εγώ λέω ότι γενικότερα όλη η ομάδα δεν είναι ακόμα στο πίχτη. Όλη η ομάδα δεν είναι στο Μάτος, πίχτη. Μάτος. 0,1 γκολ πέρσι τέτοια περίοδο, 0,1 και φέτος. Τι 0,1. 0,1 γκολ. Τα νούμερα ακριβώς. Τι έχει κάνει. 0,2 ασίς πέρσι, 0,1 φέτος. Τελικές προσπάθειες, σχεδόν μία είχε πέρσι ένα αγώνα, φέτος έχει 0,4, ούτε μισή δεν κάνει. Ωραία. Γεμίσματα, 2,6 πεσωμάτως, 1,7. Ωραία. Λάθη, πιο πολλά φέτος, 2,8 φέτος, 2,2 φέτος. Ναι. Κλεψίματα, λιγότερα φέτος, 1,8, 2,3 πέρσι. Ναι. Επεμβάσεις, 0,8 φέτος, 1,3 φέτος. Και κερδισμένα φάουλ, 1,2 φέτος, 1,6 φέτος. Ναι. Είναι σε όλα πεσμένος. Ναι. Ένας λόγος ο οποίος ο Πάκο ακόμα δεν έχει ρολάρει. Ναι. Το ίδιο είχε πολύ περισσότερο ισχύει και για τον Βιερίνια, ειδικά στο κομμάτι λάθη. Ο Βιερίνια κάνει πολλά λάθη φέτος. Κάνει 6,8 λάθη στο παιχνίδι. Πέρσι ήταν σχεδόν αλάθαστος. Είχε 2,2 λάθη. Πέρσι είχε σχεδόν 8 γεμίσματα να μάτς, φέτος έχει 5,5. Και πέρσι είχε 1,2 προσπάθειες, ενώ φέτος οριακά φτάνει τη μία προσπάθεια στο παιχνίδι. Δείγμα το ότι ο Πάκο που στηρίζεται πολύ στα μπακ, παρότι τους έχει ντεφορμέ σε σχέση με πέρσι τέτοια περίοδο. Είναι πρώτος και με διαφορά. Ο μεγαλύτερος προπονηταράς που έκλεισε τον ΠΑΟΚ είναι ο Κάναντι. Τι έκανε ο Κάναντι? Έκλεισε ψηλά τους δύο μπακ του ΠΑΟΚ με χαφ. Δηλαδή χρησιμοποίησε χαφ για να ντουμπλάρει τους μπακ που ανεβαίνουν. Και έβαλε κολλητά σε μάν του μαδόρικο ρόλο τον 1.92 με τον 1.92 τον Ρισβάνη και σε έκλεισε το καλό σου παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό έφαγε τον γκολ από τον Βαρέλια και τον Κρέσπο. Ναι. Διότι σου λέει άμα με κάνει κόλλο Βαρέλα αυτό ήταν πολύ ακραίο. Ακραίο σενάριο ήταν αυτό που έγινε. Έγινε το ακραίο σενάριο. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει ότι κλείνω τον ΠΑΟΚ εκεί που πονάει, εκεί που είναι καλός. Εντάξει. Λες δηλαδή ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων ότι μεγάλωσαν ένα χρόνο βιολογικά, οι δύο άρα είναι λογικό πεσμένο, και ότι όλοι έχουν αντιληφθεί και έχουν καταλάβει ακριβώς πώς αναπτύσσει το ΠΑΟΚ από τις μπάντες. Έχει αρχίσει, τώρα κάνουμε ποδοσφαιρική ανάλυση. Έχει αρχίσει ο αντίπαλος προπονητής, ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχουν και αναλυτές οι οποίοι τους κλείνουν ψηλά με κάποιο χαφ, παίρνουν περισσότερες προσπάθειες, παίρνουν περισσότερες ενέργειες. Και η αλήθεια είναι ότι κλείνεται και η πάσα προς το κέντρο και πάσα προς το κέντρο να γίνει, δεν έχεις το δεκάρι, ούτε ο Πέλκας είναι δεκάρι για να σου κάνει μπούκες και τα λοιπά, ναι. Σαν με την μπάλα στα πόδια, με την μπάλα στα πόδια, γιατί ο Πέλκας πρέπει να την πάρει την μπάλα για να σου κάνει την μία. Ξέρεις το κλειδί, ξέρεις ποιος είναι. Ποιο είναι? Ο Verbloom. Τι είναι ο Verbloom? Ο Verbloom είναι το κλειδί της υπόδεσης. Ναι. Αν αρχίσει και παστελώνει ο Verbloom από τα χαφ, πατάει περιοχή, σκοράνε και πάλι. Δηλαδή, ναι, θα αναγκαστούν να συγκλίνουν για να μαρκάρουν και το χαφ. Δεν θα τον αφήνουνε. Ο Verbloom είναι δηλαδή το Verbloom. Ναι, θα αφήσει κενάκια δεξιά και αριστερά μετά γιατί σου λέει κάτσε με το βάμε. Έχουν παίχτη που πατάει μπορεί υπερική. Λοιπόν και το Verbloom, ναι. Αντί να έχει ένα 75 το χαφ, ναι. Να πετάξει ένα χαφ ένα 90. Τον Ιγκλέσες δεν τον έχουν όλοι παίχτες όμως. Επειδή δεν τον έχουν όλοι παίχτες. Ναι. Κατάλαβες. Μπορεί να κάνει το άλλο. Να βάλει ένα τρίτο στόπερ, ο οποίος να είναι κοντά όταν κατεβαίνει ας πούμε ο Verbloom. Ναι. Να είναι κοντά εκεί πέρα. Έχει λύσεις. Έχει λύσεις. Αλλά κάπου θα αφήσουν κενάκια. Έχει φαντασία το ποδόσφαιρο. Έχει ζωγραφιά. Έχει λύσεις για να σε κλείσουν. Μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι βέβαια, θα έχεις πάρει το πρωτάθλημα με ένα 20 και θα έχουν τρελαθεί οι Ολυμπιακοί, όχι τόσο γιατί είστε φίλοι, οι αξίδες. Οι αξίδες γιατί εδώ στην πόλη θα δουν μαζί μας απανηγύρια νομίζεις. Δεν είναι πρώτη φορά που έχετε τρυπηδιές με τους Ολυμπιακούς. Ναι, αλλά αυτή τη φορά πρόσεξε. Από το Πατατούδη ξεκίνησε η ιστορία, ναι. Ναι, τρυπηδιές που λες τώρα εσύ και θες να τριγκάρεις. Όχι καθόλου. Ναι, αυτή τη φορά δεν είναι τρυπηδιές μόνο από τον Ολυμπιακό. Ρίχνω και εγώ τρυπηδιές. Κατάλαβες, δεν είναι, είναι αφίσκορο. Ένα-ένα, γκολ. Βρήκατε καλά. Και από τις δύο πλευρές. Τα βρήκατε καλά. Στο κομμάτι αυτό εδώ το συγκεκριμένο φαίνεται ότι είναι μαζί. Συμπράττουν. Στις αίθουσες των δικαστηρίων. Άμα διαβάσει το σκεπτικό τη απόφαση για τον Ολυμπιακό, θα φρίξει. Ναι. Θα φρίξει πραγματικά. Ναι. Δηλαδή για το πώ γλίτουσε ο Ολυμπιακό στην πορεία. Δεν μιλά πολύ γιατί του μπούζε τα προβλήματα τα αναπνευστικά ακόμα υπάρχουν. Δηλαδή. Κάντε παμάτσε. Και εμένα γιατί δεν υπάρχουν. Και εγώ εκεί ήμουν, δίπλα ήμουν. Εσύ σου πιο εκεί. Ω, δίπλα ήμουν. Απλά μετά μπήκα μέσα στην μπουτίκα. Πόσο χρόνο είσαι, Ρεκουλιανέ? 42. 41. Δεν έγινε ακόμα. 41 εγώ προχωράω μπροστά. 41. 54 δεν ο Μπούζο. Τα πνευμόνια του το ίδιο είναι με τα δικά σου. Ναι, αλλά ο Μπούζο δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή του. Εγώ, ναι, αλλά 54. Είναι 54. Αν πει και εγώ 5 χρόνια που δεν καπνίζω. Έχουμε ρολάρι τα πνευμονάκια μα. Είναι καθαρά. Ναι. Ναι, σωστό, σωστό. Ακόμα Βιχάη που λες εσύ. Ο Βιχάη ή ο Μιχάη του Πανετολικού. Ακόμα Βιχάη. Έτσι λες εσύ, Βιχάη. Και επειδή ο Μπούζο. Επειδή ο Μπούζο, άμα θέλετε να μάθετε γιατί ευνοηθήκατε που δεν τιμωρηθήκατε. Ναι, ναι. Εσείς και ο Ολυμπιακός.
Λοιπόν, να βάλετε το ηχητικό του Μπούζου που βυχάει εκεί πέρα σαν το γέλο. Ναι, αλλά είναι έξω από την Τούμπα, δεν είναι μέσα. Πώς γιατί έξω τα... είναι. Έξω είναι, κάτω δηλαδή, από τον δρόμο. Δηλαδή, είσαι το Μετρόπολη στο Στάτ πολύ έξω από την Τούμπα. Έλα με τρελάτε εμένα. Έξω από, θα σου πω που τόσο. Ναι, τόσο έξω από, το, από την Μπουτίκ. Έξω από την Μπουτίκ. Ναι. Και ο Μπούζος επειδή είναι δαιμόνιος ρεπόρτερ και μάχημος, δηλαδή εγώ του βγάλα το καπέλο. Κατεβαίνει τον δρόμο, τρέχει για να πάει να δει τι γίνεται. Και βλέπει να έρχονται αστυνομικοί. Δηλαδή είναι από τον δρόμο κάτω, ρε παιδί μου. Ποιο κουνήθηκε, ρε. Κι όμω. Ποιο μπουζό. Κι όμω, μάχημο, εκεί ήμουν, το έβλεπα. Δεν ήταν στα πέριξη του γηπέδου, δηλαδή. Στα πέριξη ήταν. Πείτε του δικαστέ, εσύ και ο χοντρό, ο άλλο ο Καράπαπα. Ναι, ναι. Κύριο που θέλει να χάσει 30 κιλά για να μην πάθει κανένα έμφραγμα κι αυτό. Και λίγα είναι τα 30 που λε. Ναι, Καράπαπα και Γιωργάκη, πείτε ευχαριστώ του δικαστέ, γιατί η Άκη δεν μπορεί να τη πει. Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο Άρτα τώρα. Και το μάνατζερ του Άρτα να πούμε. Πες το φαλακρό πάστορα δίπλα σου. Ναι. Ναι, η ΑΕΚ λέει πέρσι, παιδιά, μην γράφετε παρατσούκλε τώρα και παρεξηγηθούμε. Πέρσι, μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό που έκανε ο δραματίο ηθοποιός προπονητής τους, ούτε ανακοίνωσε έβγαλε ούτε κύχ ούτε μίχ. Ό,τι λέει ο νόμος έλεγε. Ναι. Γιατί να μπλέξει ο ΠΑΟΚ, λέει. Ναι. Αυτό μας λέει τώρα. Εντάξει. Ο. Γιατί να μπλέξει ο ΠΑΟΚ με όλη αυτή τη διαδικασία, με όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, οκ, okay, okay, το δεκτό και κατανοητό. Άρα υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, το ξαναλέω. Πρέπει να ευλογούμε λίγο τα γένια μας για το τι έκαναν πέρσι ο Βιερίνια και τι κάνει φέτος μαζί με τον Μάτους. Είναι πολύ ωραίο θέμα, πραγματικά. Λοιπόν. Και αναδεικνύει το επιθετικό κομμάτι. Το αναπτυξιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ που ξεκινάει από τα πλάγια μπακ. Ναι. Για την εθνική ρωτάει ο Κωνσταντίνος, δεν θα πείτε τίποτα. Είπαμε στο ξεκίνημα. Τι, είπαμε να πούμε, πολλά. Τι να πούμε τώρα. Την εθνική ήταν χαλαρή, έκανε ένα μάτς να είχαμε να λέγαμε. Είπαμε πολλά. Χωρίς να ρισκάρει, χωρίς να κάνει τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να σε κεράσω λίγο κάτι τώρα, γιατί είμαστε ακριβώς 9. Νομίζω ένα καφεδάκι, μια τυροπιτούλα, μια πιτσούλα, ένα μπέργκερ, ό,τι τραβάει ψυχούλα σου. Μόνο στην καντίνα Pit Stop. Θες μπουγατσούλα? Θέλω. Θα πάρεις και μια πίτα δώρο, Κωνσταντίνε, γιατί είμαστε άπλες εκεί στην καντίνα Pit Stop. Θες καφέ, δώρο το νερό και στον πέμπτο καφέ ο έκτος ανεκούτρα σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Κάντε stop μόνο στην καντίνα Pit Stop. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με κουβεντούλα. Τελείωσε η χαλαρή εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μεσοβδόμαδα είπαμε Volume Football League και μπαίνουμε σε παιχνίδια για τη Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Ξάνθη και τον Άρη να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Εκεί δεν θα περάσει καλά ο Άρης. Δεν θα πειράσει. Χιναράκι. Χιναράκι λες. Ναι. Θα τα σχολιάσουμε μετά το break. Ο Νίκος Παδόπουλος. Θα πάρει. Ο Νίκος Παδόπουλος που λες. Ναι. Σφιχτό το βλέπω, να ξέρεις. Άμα κάνει κανένα κλαρινέτο, κανένα ντουντούκα ακόμα, το βλέπω σφιχτό τον Παπαδόπουλο. Σφιχτό, πάμε, πάμε. Ανακάλυψε την With Vision, φίλε και απ' έξω, το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix από τις 16 του Νοέμβρη. Ξεκινήσει. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την With Vision, ενώ αν μπείτε τώρα στο κανάλι της Win στο YouTube θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Όλα αυτά μέσω της Win Vision. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, καλό χειμώνα να έχουμε και επίσημα. Κωνσταντίνε, γουστάρεις η χειμώνα, θες κρύο, θες να... Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Δεν σ' αρέσει, υδρώνεις, ναι. Βρωμάς, μπίχλα. Είναι η εποχή που μ' αρέσει. Ο χειμώνας. Φυσάει, βροχή, κρύο. Βροχή δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Ας έχει κρύο, δεν με χαλάει. Η βροχή με χαλάει. Θες και βροχούλα. Και βροχή, να μέσα στα λασπόνερα, να πιτσιλιέσαι. Ναι, ναι, να λερώνεσαι. Το κρύο χωρίς βροχή, τι αέρας. Να τρέχεις με 120 στην εθνική, να έχεις καλά μάξι, αλλά να σε πηγαίνει δεξιά. Α, με μπαντιλίκια. Ναι, ναι, ναι. Με ναι, ναι, ναι. Την περιπέτεια να πούμε. Ναι, αλλά μα βρέχει κιόλας, είναι και επικίνδυνα τώρα μια που το έπιασε στο θέμα οδηγικά. Άμα δεν προβλέψει καμιά λιμνούλα να σε πετάξει έξω. Κάνω 2,5 χρόνια αλλάζει τα λάστιχα. Ναι. Τα αμορτισέρ σου είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αυτοκίνητό σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Όπως πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να ξέρουμε και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου μας. Του σπιτιού μας. Όλα. Του παιδιού μας. Όλα, όλα, όλα. Να μην πετάμε σαν σύνορα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, 90-90-90. Να πούμε καλημέρα. Άλλο το θέλω, άλλο το μπορώ. Πολύ σημαντικό. Άλλο το θέλω, άλλο το μπορώ. Το ξαναλέω, το πιο σημαντικό πράγμα του καθένα μας εδώ στην κοινωνία, ζωή. Ακριβώς. Και ποιες είναι οι αδυναμίες. Ποιοι είμαστε, τι διορθώσεις. Ναι, ρε φίλε. Ναι, όσο μπορώ, γιατί δεν γίνεται. Είμαστε κάπου τρωτοί, κάπου δυνατοί. Πάμε, πολλά. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Πάμε στις γραμμές. 90-90-90. Ω, τι λαμπρή κυρία. Εκλεκτή. Καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Καλώς να άναψε, Τζάκι, τι έκανες. Καλολιφέρ. Καλολιφέρ, εντάξει, ναι, okay, έχει ζεστού, έχει κρύο τώρα. Πλέον πρέπει να τα ανάβουμε, ε. Ναι, ναι, κρύο έχει. Έχει κρύο, έχει βάλει τα χαλιά κάτω. Ε. Τα χαλιά έχει, όπου τα βάλα. Ήρθε ο Ζαΐρης, βοήθησε, έμαθα.
Γελάς, ε. Προσφέρθηκε πάντως το παιδί να βοηθήσει. Εντάξει. Κυρία Δώρα, ζωάκι έχει στο σπίτι. Είχα κάποτε, τώρα δεν έχω. Πέθανε. Τρία λυκόσκυλα. Λυκόσκυλα, τρία μεγάλα. Τότε ήταν μονοκατοικία το σπίτι. Α, μάλιστα. Είχαμε κούρδι σπιτάκι, τα είχε και ο πέρα, το πάτησε σε αυτοκίνητο. Αν ο άντρας τον χαρακτήριζε. Με τον μονάτο και το γιο μου, σκυλί, γύρευε σκυλί, σπίτι δεν βάζω. Έκλαψα, πού τα πόνισα. Α, σαν να χάσει άνθρωπο είναι. Τα σκυλιά είναι λαθρία. Μα χάσει άνθρωπο δεν κλαίει. Κάτι τον άνθρωπο είναι. Ναι. Πάντως είναι καλή παρέα, κυρία Δώρα. Πιο πολύ πότε έκλαψες, όταν έχασες τα λυκόσκυλα ή όταν πέθανε ο άντρας σου. Α, καλά, σκέφτεσαι. Τι είναι αυτά. Το ρωτάω, γιατί ένας ακροατής. Έκλαιγες αλήθεια. Πώς δεν έκλαιγα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Άρα ήταν καλός άνθρωπος. Άρα ήταν δοτικός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλό. Γιατί ένας ακροατής μου από την Κατερίνα όταν το ρώτησα, όταν πέθανε ο σκύλος σου, στεναχωρέθηκε πιο πολύ, όταν πέθανε η γυναίκα σου. Είπε ότι όταν πέθανε ο σκύλος. Μάλλον με τη γυναίκα δεν τα πήγαινε και πολύ. Αυτό κατά. Ρωτάω. Την κρατούσε για να την έχει. Γι' αυτό ρωτάω την κυρία τώρα. Ναι, αλλά είδε. Έχει τον μνημονεύει, το θυμάται, πήγαινε μαζί γήπεδα. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν συγκρίνει. Δεν έχει σημασία, άμα είναι παλιάνθρωπος. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο. Αν είναι παλιάνθρωπος, δεν θα. Τα χρόνια κοφτή και παλιάνθρωπος θα ήταν η γυναίκα σου, τα υπέθρα και δεν μιλούσε, άλλη ζωή ήταν. Ναι. Τρεπώντσα να τα πούνε. Αλλιώς μεγαλώσατε εσείς, κυρία Τώρα. Ναι. Τη γειτονιά. Ναι. Τώρα ξεφτελίστηκαν. Ναι. Παντρεύονται σε ένα μήνα χωρίζουν. Ναι. Καλά, ναι, τα διαζύγια. Α, δουλειά για τους δικηγόρους τώρα αυτά είναι, κυρία Τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία. Είναι... Ενωμένη. Ναι. Να βαράει ο άλλος μπαμπούμ και να. Εντάξει, άμα βαράει, τότε σωστά χωρίζουν. Καλέ, χθες είσαι αυτό στο μπάσκετ, τι λέει το σίδερο προβάλλει. Ποιο λέει. Ποιος λέτε, κυρία Δώρα, γιατί. Τον Άρη με τον. Με το Περιστέρι που έχασε ο Άρης, ε. Δεν πάει καλά ο Άρης στο μπάσκετ φέτος με Γουλιέμι. Αλλά το ξέρω. Ναι. Αλλά και αντικείθηκε από αυτόν τον αφρό. Α, το διαιτητή λες, το διαιτητή. Κυρία Δώρα μου, ναι. Οι διαιτητές, άμα δεν μυρίσουν χρήμα, δεν ναι. Παίζουν καλά τις ομάδες. Ναι. Θέλουν να είναι. Με τον δυνατό θα πάνε, κυρία Δώρα μου. Ο Άρης είναι αδύναμος τώρα γι' αυτό. Κατάλαβα, το χρήμα κυρίεσε τον άνθρωπο, γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι γίνανε κακοί. Από πάντα τον έχει κυριεύσει, κυρία Δώρα. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Βλέπει και τον Πάο. Πολύ καλός. Και μπασκετάκι, εκεί που είχαμε μπουλκουμέδες, έτσι. Χάσαμε και ο Πάο και ο Άρης, θα τα σχολιάσουμε στην. Δεν νομίζω ότι θα βγει ακροατής να μιλήσει για τον μπάσκετ του Πάο και του Άρη. Δεν τον. Να πω λίγο κάτι, μόνο μια ψηλή πριν πάμε στο φίλο ακροατή. Ναι. Αν είναι ο Πάο να ψάξει επιδητή και να φέρει έναν επιδητή τύπου Γουλιέλμου. Ναι. Δεν θέλω καλύτερα να πάμε έτσι με διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Γιατί περισσότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν παρά θα λυθούν. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαββίδης, ναι. Επειδή είναι κοντός, ναι. Δεν νομίζω ότι αγαπάει τον μπάσκετ. Κανένας κοντός δεν αγαπάει. Όχι, είπε ότι ναι. Δεν θα ασχοληθώ. Καλά κάνει. Για άλλο λόγο πιστεύω. Καλά κάνει. Σου καλά λέω, κάνει. Θέλω να φτάσω στα τάρτα τον μπάσκετ για να αναδείξω τον ποδόσφαιρο πόσο ψηλά το πήγα. Μπορεί. Έφευγε. Μπορεί. Καλημέρα, φίλε. Βέβαια, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Βρήκα έναν που να σε συναγωνίζεται στην ανάλυση. Βέβαια, ποιος είναι? Τον Βασίλη τον Τζιάτσα. Ναι. Τι κάνει? Με εντυπωσίασε χθες. Στο καζίνο τι κάνει? Εμένα πάλι με πήρε λίγο ύπνος, κύριε Κώστα, έτσι. Χαλάρωσε, έπεσα στο προσκάπα. Με πήρε ύπνος. Έτσι να σε πήρε ύπνος λόγω του θεάματος που έβλεπε. Συνδυαστικά ήταν. Ήταν το θέαμα, είχε και τσάρτα με φωνή μέχρι να βγούμε τρεις ατάκες. Χλάρωσα πραγματικά. Τι είπε ο Τσάρτας δηλαδή? Αλλά ότι είναι γνώσης μπάλας δεν το συζητάμε. Φτάσου να δούμε τι είπε. Ναι. Τι είπε. Έκανε ανάλυση. Του πώς αναπτύσσεται η ομάδα, έκανε ανάλυση των παικτών πώς πρέπει να βγάζουν τις πάσες. Για πάσες μίλαγε. Μιλούσε για τις πάσες και για κάτι νέους όρους που τους ξεχνάω, ναι. Που τους εξηγούσε πάνω στο ποδόσφαιρο. Μου φάνηκε πολύ καταρτισμένος. Μακάρι να γίνει καλός αναλυτής. Καταρτισμένος είναι πάρα πολύ, ναι. Ο Τσάρτας. Απλά δυστυχώς για το προϊόν που έχει να κάνει με την τηλεόραση δεν βοηθάει η ταχύτητα του λόγου του. Ναι, είναι αργός. Είναι πολύ αργός. Ναι. Είναι πολύ. Ότι είναι και σαν παίκτης ήταν ποιοτικός και αργός. Ναι. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο. Νίκο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ πάλι? Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα πρέπει να αρχίσει. Όχι. Για να πάρει πρωτάθλημα. Θα πάρει. Με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει, ναι. Θα πρέπει να παίξει καλύτερη μπάλα εκτός γηπέδου.
Και άλλο καλύτερο, δηλαδή λες ότι δεν αρκούν αυτές οι εμφανίσεις. Καλύτερη μπάλα εκτός γηπέδου. Εγώ και αλλιώς τόσο θέλω... Αλλιώς θα συνεχίσει με αυτές τις εμφανίσεις. Ναι. Εσύ επειδή είσαι και μπασκετ, νιώθεις και από μπάσκετ. Νιώθω, ναι. Παρακολουθώ. Θα θυμούνται όπως θυμούνται τη λιμός του Μάρκοβιτς όταν πήρε το πρωτάθλημα. Μη μου το θυμίζει αυτό, βρε Κυρκώστα. Πολύ κλάμα έχω ρίξει εκείνη τη βραδιά με τη λιμός. Μη μου τη θυμίζει εκείνη τη βραδιά. Λες δηλαδή ότι πολύ φρουφρού αρώματα δυνατός και στο τέλος δεν παίρνω τίποτα. Ναι, και κάτι άλλο για τον Κωστή. Ναι, Κωστή, παρακαλώ, ναι. Κωστή, ναι. Σε ένα πράγμα διαφωνούμε. Ποιο? Όσον αφορά τον Μπρίγιοβιτς. Παρακαλώ. Έχω αντίθετη άποψη μαζί σου. Δηλαδή. Δεν τον θεωρώ μεγάλο παίκτη. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, όταν μια ομάδα γυρίζει γύρω από ένα σέντερ φόρ ο οποίος είναι εύκολο στον γκολ στον πρώτο χρόνο, πρέπει να παίξει ανάλογα με τα θέλω του σέντερ φόρ. Αν και βέβαια ο ΠΑΟΚ, για να μην το αδικήσουμε, έχει ένα άλλο ευλογημένο. Τη σκοράρουν και άλλοι παίκτες, η πίσω του γραμμή. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι χαφ και οι εξτρέμ, το κάνει η πίσω του γραμμή. Και αναφέρεις κυρίως στους αμυντικούς, όχι στους χαφ. Αριστερό μπακ, δεξιά. Ναι, άμπραβο, εκεί αναφέρεις. Ναι, όχι. Αυτή την πίσω, για, την πιο πίσω, πίσω γραμμή. Πίσω γραμμή. Ναι, άμπραβο, για να μην πει κάποιος, τι μας λες, Κωνσταντίνε, ναι, μαμού. Χώρια που έχει βάλει και γκολ από ασίστ. Κάτσε, εγώ να ρωτήσω τερματο, κάτω, ναι, του τερματοφύλακα. Ναι. Κυρκώστα, γιατί δεν το θέλω. Να έχει το ένα με έναν. Ή και να παίζει με πίσω. Στην πλάτη, στην περιοχή όπως τον Ντέμιση Νικολαίδη. Κύριε Κώστα, αν το είχε και αυτό, δεν θα πες τον Πάκο. Η ΑΕΚ ποιον έχει σε ένας μέναν. Το Λιβάγια. Τον έχει το Λιβάγια. Άλλον. Δεν έχει άλλον. Το Λιβάγια, ναι. Κύριε Κώστα, εάν είχε και το ένα μέναν ο Πρίγος, δεν θα έπαιζε εδώ, φίλε. Έχει κεφάλι, έχει εκτελεστική δυνότητα. Δύναμη. Πλάτη. Να είχε και το ένα μέναν, σε κάμεν έπαιζε τον Πάκο Πρίγος. Θα έπαιζε καμιά. Μέρα με τη νύχτα είναι με τον Μίτροβιτς. Το Μίτροβιτς είναι. Τον της Φούλαμ, ναι. Της Φούλαμ λες, έτσι. Ναι. Με ένα Premier League παίζει ο άλλος. Ναι. Κάτσε. Ο άλλος παίζει Premier League. Έχει άλλα στοιχεία, καλύτερα. Γεια σας, παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Κυρκώστα. Ωραίος ο Κυρκώστα. Εντάξει, το θέμα μιλάει για ποδόσφαιρο. Ο Κυρκώστα μας αρέσει. Εντάξει. Προσεγγίζει κάποιος. Βέβαια, που και που είναι λίγο μετά του ΠΑΟΚ όχι δίκαιος. Ναι. Έτσι, το βγάζει λίγο το παδάκι μέσα του. Ξυπνάει ένας μικρός οπαδός της ΑΕΚ μέσα του. Που λέει και ένας που. Φίλος, ναι. Μικρό το ξύλο που έπεσε στα Εξάρχεια και στις πόρτες για το. Ναι, ο λόγος δεν πήγε Αθήνα. Αθήνα θα πήγαινα κάτω να δω το, την Αδριάνα. Έγινε μανούρα μεγάλη, γι' αυτό και δεν κατέβηκα και έμεινα στο Βόλο. Έτσι ήθελα να πάω να δω Αδριάνα. Πρέπει να γίνονται αυτά. Τι πρέπει να γίνονται, Κωνσταντίνε. Πρέπει να σκοτώνονται στο ξύλο. Γιατί να σκοτώνονται. Μα το θέμα είναι αυτοί που πάνε και κάνουν τα επεισόδια ποιοι είναι. Γύρω υπουργών. Τι γύρω γιατρών. Γιατρών λες. Ναι, τους λένε αναρχικούς υπουργιστές. Ναι. Και αυτό που λένε έγινε μάχη με την αστυνομία είναι ένα ψέμα. Δείχνει την εικόνα. Λέει από κάτω ο τίτλος. Μάχη με την αστυνομία. Ναι, έγινε μάχη. Βλέπεις την εικόνα μετά από κάτω. Και οι αστυνομικοί κάθονται. Σου λέει. Η εντολή, πετάνε οι άλλοι, εμείς καθόμαστε. Η εντολή αυτά τα παιδιά μην τα πειράξουμε. Ναι. Όπως δεν πειράζουν τους Ρουβίκονες. Ναι. Δική μας και αυτή. Πάντως οι δημοσιογράφοι είδες φέτος έχουν προχωρήσει, έχουν εξελιχθεί το θέμα. Φορούσα και μάσκες για να κάνω το ρεπορτάζ. Άκουμε πολύ λίγο, μπροστά. Ναι. Άκουμε λίγο. Η αναρχή του Πολυτεχνείου είναι φίλη της εξουσίας. Όταν βλέπεις τον αστυνομικό να κάθεται, να μην ορμάει, είναι φίλος μας. Ναι. Όταν βλέπεις τον αστυνομικό να λέει στο Ρουβίκονα, ρε παιδιά, εμείς ήρθαμε εδώ και τα λοιπά, εντάξει, φιλαράκια είμαστε. Να τελειώνει η βραδιά, ναι, να φεύγουμε. Αυτή είναι φίλη της πολιτείας και της εξουσίας. Να έχεις υπόψη σου. Αυτοί όταν πάμε εμείς κάτω και τα λοιπά, θα μας ορμήξουν, θα μας χτυπήσουν, θα μας βαρέσουν, θα μας. Ναι, αλλά είναι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτά τα επεισόδια, είναι όλοι φίλοι της εξουσίας. Ή μήπως έχουν βρεθεί μέσα και άλλοι. Τα λαχοποιά στοιχεία και εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Εγώ όταν βλέπω την αστυνομία, ναι, σε τέτοια θέση, mm-hmm, λέω παίζει φιλικό η αστυνομία, εσωτερικό διπλό. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Α. Δεν βλέπω ότι. Πάει. Πάω κάλβα, πάω κουβίτα. Ναι. Πρώτη ομάδα. Οι μεγάλοι με την ΚΑΠΑ20 λες παίζουν. Ναι. Νομίζω ότι παίζουν οι μεγάλοι, ναι, οι με τους μικρούς. Φέτος δεν είδαμε πάντως τέτοια σκηνικά όπως μας έχεις κεντράει εδώ. Γιατί πέρσι είχαμε δει κάτι τέτοια σκηνικά. Βλέπεις, να τους αφήνουν να περνάνε. Άμα βλέπεις, ναι, την αστυνομία να είναι αμέτωχοι, mm-hmm, αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι φίλοι μας. Ναι. Ρουβίκονες, αναρχικοί, κομμουνιστές, ναι, 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 ναι. Άμα βλέπεις την αστυνομία σε κανένα συνταξιούχο να πάει να ορμάει και τα λοιπά, βαράει, είναι εχθροί μας. Η συμπεριφορά της αστυνομίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση της χώρας καθορίζει και το με ποιους είμαστε και με ποιους δεν είμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, τα 90 δικά σας, είπαμε, αγωνιστική δράση δεν είχαμε, ο κόσμος θέλει να ακούσει, θέλει να μάθει, εμείς θα τον πάμε να ακούσει και άλλα πράγματα. Μία είδηση που έρχεται και έρχεται από κάτω το λιμάνι είναι ότι ο Ολυμπιακός πάλι διαπραγματεύεται την επιστροφή του Σεμπά.
του Πορτογάλου εξτρέμ, Βραζιλιάνου εξτρέμ. Σήκωσε σημαία. Τι σήκωσε, λευκή λε. Άμα πα για σεμπά, αυτό που έδειξε κακήν κακό, τώρα να πάρει πάλι το σεμπά. Είναι απαράδεκτο. Τον ξέρω Μάρτιν πάντω, γιατί ήταν Πορτογαλία και τον κάνει ο Μάρτιν. Θα τον βάζει να παίξει ένα με έναν καλύτερα. Έκανε μια καλή χρονιά ο σεμπά πάντω. Στην πρώτη χρονιά ήταν καλό. Έβαλε γκολ, έβαλε γκολ την πρώτη χρονιά. Έχω εξτρέμ δε σκοράρι. Φετβαζίδη. Έχω ποντέ σε δε σκοράρι. Αυτό που σκοράρι είναι κατακριουργημένο. Ο Λάζαρο. Ωραία. Και θα πάρω τώρα ένα ακόμα που δεν σκοράρει. Δεν σκοράρει. Ναι. Πόσο ηλίθι μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο. Ποδοσφαιρικά έχεις σωστή προσέγγιση μαζί σου είμαι. Τι θα το κάνεις το σεμπά. Ναι, τι θα το κάνεις σεμπά. Ένα ακόμα άγκολο. Να πάρει ακόμα έναν άγκολο. Ακόμα ένα άγκολο. Ναι, ακόμα έναν άγκολο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε μια που πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς τους απόντες της Ξάνθης ενώ ψιπάουκ. Έλα ρε Κουλιανέ. Τι έλα ρε Κουλιανέ. Να μην του αναφέρουμε. Ο Φασίδης. Και ο Ντελούκας. Αυτή δεν απέφυγε. Ο Χαφ. Ναι, ο Ράσταβας λοιπόν θα είχε εκτός τον Ντελούκας και τον Φασίδη. Τρίχες. Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Να, ήθελες περισσότερους να αρχίσεις να μου τη λες τώρα. Τρίχες, τίποτα. Μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα ναι, ναι. Μπορεί να παίξει και ο Μπαξεβανίδης τραυματίας. Μπορεί και ο τερματοφύλακας. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω Κωνσταντίνο. Εγώ λέω. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα πάλι. Ναι. Δύο είναι οι έχουμε αφόντες. Βάλει ήδη ένα στοίχημα. Τα γκολ του Βερμπλουμ. Γεύμα με τα σκυλάκια. Δύο είναι οι αυτοί. Φασίδης και Ντελούκας. Άλλοι δύο είμαι τρεις. Ναι. Με την Παρασκευή θα έχουν και αυτοί θέμα. Εγώ δεν νομίζω. Η Ξάνθη η οποία δεν ανήκει πουθενά ούτε μου δεν ήρθε τίποτα. Λυσγάρα. Μα εγώ τους βλέπω όλους εδώ να έρχονται κανονικότητα και είναι επικίνδυνο το μάτς με την Ξάνθη. Έτσι μια από τόσες. Νομίζεις. Τι νομίζω. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο μπάσκετ. Έλα ρε κουλιά. Να δώσουμε τα αποτελέσματα. Είχαμε δύσκολο Σαββατοκύριακο. Κάτι μου είπε ένας φίλος μου. Ναι, ναι. Πολύ καλός. Παλιός, εν ενεργεία μπασκετμπολίστας. Εν ενεργεία. Ναι, μου λέει έκλεισε μια ωραία δουλειά ο Γουλιέλμος. Ο Γουλιέλμος. Μια καλή δουλειά, ρευστό μπόλικο. Ναι. Μια καλή χορηγία για τον Άρη γύρω στις 150.000 ευρώ. Τίποτα ρευστό να είναι 150.000. Δεν ξέρω. 150.000 έχεις... ευρώ είναι 1,5 βόλο ενός παίχτη. Είναι σωστή ομάδα από την Α2. Ναι, 150.000 ευρώ δεν είναι ποσό. Να ναι, ξέρεις. Ναι. Δεν είναι ποσό. Έκανε για μένα, για σένα μπορεί να είναι, αλλά για κάποιον που διοικεί το μπασκετικό Άρη είναι τρίχες. Δεν ξέρω, έκανε μια αυτή. Εντάξει, ναι. Πέρα να βρει και άλλα 10 τέτοια πέσουν. Εντάξει, ναι. Αν θέλει να είναι cool. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Αραπτόπουλε, σαν Παγκόσμια Μέρα του Άδρα που είναι σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά, λέει, στα δύο μορφόπεδα. Τον Αλέξανδρο και τον Φωτιάδη. Ναι, αυτοί έχουν βάλει τώρα ο ένας ναι. Με τον άλλον. Τι κάνουν. Στο μάτι μια 22 χρονών. Ο Αλέξανδρος με τον Φωτιάδη, 22 χρονών. Ο ένας είναι 48, άλλος 49. Ο ένας έχει 300 ευρώ το μήνα μισθό. Ο άλλος έχει 400. Α, ναι. Μια χαρά, έγινε μάχη. Ο ένας έχει σπίτι όμως 160 τετραγωνικά. Φωτιάδης. Ο άλλος έχει στην ΚΟΠ, προηγείται ο Φωτιάδης εδώ. 1-0 ο Φωτιάδης. Σήμερα το βράδυ θα γίνει η τελική μάχη. Ποιο θα πάρει. 22 χρονών. Η Στέλα, ναι. Η Στελίτσα. Στέλα, ναι. Η Στελίτσα τι είναι. 22 χρονών. Ναι, ναι, τι είναι εκεί του μαγαζιού, έρχεται. Είναι σερβιτόρα είναι. Α, η σερβιτόρα του μαγαζιού, την αγάπησε. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει τα περαμέντα στους άντρες, φαίνεται. Ποιος? Τραβάει τους όλα τα καλά παιδιά. Έτσι, ναι. Χαιρετίζουμε και τη Μυτιλήνη, τον φίλο μας, τον Γιάννη μας ακούει από εκεί. Λοιπόν, αποτελέσματα Α1, γιατί δεν ήταν καλή αγωνιστική. Ήρθε στο ΣΠΑΟΚ 80-79. Το είδες. Το είδα. Ναι. Παρότι ήμουν εκτός πόλης και πήγα να χαλαρώσω. Ασχολήθηκε κανένας. Ασχολήθηκαν αρκετοί, ναι. Ασχολήθηκαν αρκετοί γιατί ο Πάκο έγινε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με μια φάση που. Μπασκετικοί παοξίδες. Κοίταξε, όσοι είναι να γκρινιάξουνε, είναι περισσότερο από αυτούς που πάνε στο γήπεδο, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι τραβάει η γκρινιά του παοξίδες στο μπάσκετ. Μια χαρά τραβάει. Δεν τραβάει. Μια χαρά τραβάει. Τραβάει. Αυτοί που γκρινιάζουν είναι περισσότερο από αυτούς που πάνε στο παλατάκι. Λες, Είναι οι αντιπολίτες που είναι πιο πολλοί. Ναι. Λέει, α, το κλίμα δεν είναι καλό και άμα δεν πάει καλά η ομάδα, δώσει ξεχωριστό. Okay. Λοιπόν, Λαύριο Κολοσσός 74-70, Πανιώνιος Ρέθμο 88-72. Χολαργός Προμηθέας 57-69, Κίμια ΑΕΚ 67-78. Χθες λοιπόν ο Άρης ιτήθηκε από το Περιστέρι 62-68. Είχε κόσμο το Περιστέρι. Είχε 50 άτομα. Ναι. Κάνανε κερκίδα. Έτσι. Και κερκιδάρα και οι Αριανοί τα ψιλοέβαλαν μαζί τους με την έννοια ότι να σας δούμε, θα πάτε στην Τούμπα λέγανε. Θα πάτε στην Τούμπα ή θα πάτε στο Παλατάκι και είδατε μόνο εδώ. Υπήρχε μια τέτοια. Οι Αριανοί θα πάνε στην Τούμπα. Δεν επιτρέπεται. Γιατί να επιτραπεί για τους ατρόμητους. Ναι, σου λέει έρχεσαι εδώ σε εμάς, εμείς μια χαρά σας συμπεριφερόμαστε. Γιατί τι μπορούσαν να κάνουν. Δεν ξέρω τι μπορούσαν να κάνουν. Τι να τους κάνουν δηλαδή οι Αριανοί. Ναι. Τα θα τους κάνουν τους περιστεριώτες. Όχι, δεν τους πήραξαν. Πώς λέω, μια χαρά. Εκεί καθίσαν κάτω από τα δημοσιογραφικά, κάνανε κερκίδα και πήραν το μάτς. Πάντως έχει φθήνη πολύ το μπάσκετ στην πόλη μας και το λέω αυτό γιατί δεν ασχολείται κανένας. Ή δεν έχει φθήνη στην πόλη μας. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Γιατί ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης. Από πού ήρθε. Υπάρχει χρήμα, ναι, υπάρχει χρήμα. Ναι, από okay. Πού ήρθε το χρήμα. Από το βορρά, ψηλά. Από άλλη χώρα. Ναι, από άλλη ναι. Χώρα. Άρα λοιπόν η πόλη. Λες μας... δηλαδή αν ερχόταν ο Ιβάν Σαββίδης, θα είχαν φθήνει τα πάντα εδώ πέρα. Θα ήμασταν όλοι. Είναι ότι κρατάει την πόλη αυτή τη στιγμή σε ζωντάνια. Ναι. Ναι. Σε γρήγορση.
Ναι. Και έχεις ένα όραμα και λες ότι υπάρχει σε επενδύσεις. Ναι. Σε επενδύσεις, σε δουλειές. Ναι. Σε εκμεροκάματα. Ναι. Εντάξει. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα είχαμε τον ΠΑΟΚ του Γούμενου κανονικά και θα μιλάζαμε εδώ αν πλήρωσε, ναι, αν πλήρωσε εκείνα, πόσα χρωστά στην εφορία, να οι δικηγόροι, να οι προσφυγές. Αυτά θα λέγαμε. Για μας τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Κακό. Είναι κακό αυτό. Ναι, είναι κακό. Είναι κακό. Θα είχαμε πολύ κουσκούς, πολύ ίντρικα, πολύ ζαλούρα, πολύ άρμα. Ψάχνει, ναι, ο ΠΑΟΞής να βρει τρόπο να γρινιάξει και δεν μπορεί. Και το μόνο που ψάχνει να βρει και λέει είναι δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε καλά, να είμαστε πρώτοι. Αυτό είναι. Ναι, άρα αυτό είναι. Η γκρίνια που παραδοσιακά πουλάει σε αυτή την πόλη, ναι, δυστυχώς λόγω ΠΑΟΚ και Βασαβή δεν μπορούμε να την έχουμε. Να, λίγο Ηρακλή, λίγο Άρη γκρίνια. Ο Ηρακλής δεν θα γκρινιάξει ο καημένος. Εγκρινιάζει αυτό. Αφού είναι τέσσερα χρόνια. Αφού το μυροφορείτε και αδιάρθει. Άμα φάει το μυροφορείο, τελείωσε χρονιά πριν ξεκινήσει. Θα πάει ο Λάκης Παπαϊωάννου. Εντάξει, και τι έγινε. Ο Λάκης θα πάει. Ποιος θα πάει. Πατριωτάκι ο Λάκης. Έτσι. Λοιπόν, πάω Κάρις έχουμε πάθος την επόμενη εβδομάδα και το λέω αυτό γιατί σήμερα η Αθήνα, ο τύπος κάτω, πουλάει με τον μπάσκετ. Τελείως. Και θα πουλήσουν οι φιλάδες. Να ξέρεις. Έχει παπάς, νίκη Ολυμπιακού, Παναϊκού, πι του Ολυμπιακού, πελάτες, ιστορίες. 800 και... φύλλα το φως. Άσερε που θα πουλήσει. 800 φύλλα το φως. Άσερε φίλε τώρα. Που πήγε 25.000 για πλάκα 30. Τώρα πρωταθλητή από τον Νοέμβριο τώρα. Τους ξενερώνουμε. Φυσικά. Τους ξενερώνουμε. Οκ, Κωνσταντίνε μου, λοιπόν. Και με την εθνική με τον Καρέλη Σεντερφόρ. Ε, τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε τώρα. Αφού ο Κουλούρης πήγε να βοηθήσει τους Ελπίδες. Μπας και περάσουμε. Τι να πουλήσετε. Πουλήστε ντομάτες καλύτερα. Ντομάτες. Λοιπόν, το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται, φίλες και φίλοι, στα καταστήματα Wind. Το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8 εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα. Dream Blue και Deep Space Grey. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Wind και απόκτησέ το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save και με 24 δόσεις παρακαλώ άτοκες. Σμαράγδα μου, καλημερούδια κοριτσάρα μου. Καλημέρα Νικόλια μου. Μποντζόρνο, έχεις θέματα αρκετά για το παράθυρο, έτσι. Κάτι γίνεται, εντάξει, κάτι τα γίνεται. Καταφέραμε. Δεν ήταν και τόσο τζούφιο το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν τζούφιο, ναι, αλλά άμα δεν έχουμε γρήγορση εδώ, αν έχουμε λίγο ΠΑΟΚ, λίγο Άρη, λίγο αγωνιστική. Τώρα έρχονται. Άντε να δούμε, άντε, ακούστε τη Σμαράγδα, απολαύστε την, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο και αν θέλετε έτσι, οστείστε καθοδόν καφεδάκι, φαγητό, μπέργκερ, τσιγάρα, οτιδήποτε τέλος πάντων θα χρειαστείτε για το πρωινό σας, όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό. Κόκκινο αυτοκινητάκι, Κωνσταντίνε μου, έτσι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56, Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Βέβαια. Τα τρία νεντάρια θα είναι ανοιχτά, 90-90-90, με τον κόσμο να είναι χαλαρός, διήμερο, χουχούλιασε, δεν βγήκε βολτούλες, μπάλες δεν είχε. Κοίταξε, ναι, κάποια Σαββατοκύριακα τέτοια, ναι, χρειάζονται. Χρειάζονται, το ξεκίνα. Με το που ανοίγει και φουλάρει το ποδόσφαιρο, σταματάς. Ναι. Να δεις τον Αναστασιάδη, 65 χρονών. Τον Καρέλη, center for στην εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα με ένα ΟΑΚΑ. 2.000 άτομα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι βρέθηκε ένας να καίει μια σημαία της Τουρκίας. Υπήρχε και αυτό το σύμβολο. Να πήρε μια σημαία και την έχει. Ξέρεις της Τουρκίας, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Σημαίες δεν με συγκινούν. Ναι, ναι, το ξέρω. Το να κάψω μια σημαία ή να ανεβάσω μια σημαία είναι ένα πράγμα το οποίο δεν με συγκινεί. Ναι, ναι. Ούτε να κάψω τη σημαία του αλλού, ούτε να σηκώσω τη σημαία τη δικιά μου. Εντάξει, το είδε ως μαγιά αυτό, να κάψει τη σημαία. Πώς και είναι ο παδί τα πανώ, σου λέει θα κάψω τη σημαία του Τουρκίας. Πάει στην Κωνσταντινούπολη να κάψει. Να το κάψει, ναι, δεν γίνεται να το κάψει. Μα γιατί είναι, πάω να κάψω εγώ μια σημαία του ΠΑΟ, πάνε στη θύρα 4 κάψτε. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ πάνε μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟ, κάτι μην πα στη θύρα 4. Εντάξει, πάνε έξω από το γήπεδο του ΠΑΟ και κάψτε. Ναι, με κόσμο, όχι μόνο. Το να την κάψει, α πούμε, στο γήπεδο σου δεν μου λέει τίποτα τη σημαία του ΠΑΟΚ. Και αν την αγοράσει από την μπουτίκ κιόλα. Γιατί έχουν γίνει. Ξεπούλησαν. Κάτι... Ναι. Έχουν ξεπουλήσει σε κάτι μάτσα. Έχουν ξεπουλήσει η μπουτίκ. Έτσι. Ξαφνικά βγαίνει. Ποιο θα πήρε αυτά μαζεμένα κασκόλ, φύγανε καπελάκια, φύγανε. Σημαίε φύγανε. Τα εθνικιστικά, ναι, θέματα, ναι, ναι, θα σταματήσουν αν ο Τσίπρας ρίξει φράγκα από Γερμανία. Αν δώσει παροχέ. Ήδη δηλαδή προετοιμάζεται προεκλογικά για να δώσει. Τώρα ο Έλληνα θα μασίσει, δεν θα μασίσει. Το κακό για τον Έλληνα είναι ότι δεν έχει και εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική. Λέει, τι να ψηφίσω, τι να κάνω, τι, να, τι με συμφέρει. Μια πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν έχει εναλλακτική. Τα εθνικά συμφέροντα την ώρα της κάλπης δεν υπάρχουν. Εκεί την ώρα δηλαδή που πάει να ψηφίσει ο Έλληνας, κοιτάει το τομάρι του. Τα άλλα είναι για να τα λέει. Την ώρα της ψήφου
Κοιτάει το τομάρι του, το διορισμό του, το αμάξι του το οποίο το έχουν βάλει σε ενέχειρο. Έτσι έχει μάθει δεκαετίες ο Κωνσταντίνος. Δεν κοιτάζει το γενικότερο καλό το κράτος. Κοιτάζει, λέει, εγώ να επωφεληθώ, ας μπω στο δημόσιο. Το κράτος είναι ένα αντίπαλό σου, κοιτάει το δικό του το τομάρι. Εντάξει, ναι, όχι. Το βλέπει αυτό, σαν αντίπαλο το βλέπει το κράτος. Όντως, θα σου λέει, εγώ να επωφεληθώ, να περάσω καλά, μια ζούλα έχω, να μπορέσω να τρουπώσω κάπου, να χωθώ. Να περάσω καλά, να βγάλω γούστα, να έχω λεφτά. Εντάξει, να κοιτάξει. Ναι, έτσι μας μάθανε όμως. Το ξαναλέω. Η δεκαετία, η δεκαπενταετία του Πασόκ εκείνη ήταν πολύ δυνατή, να ξέρεις. Μπήκε, ρίζωσε μέσα στο μυαλό μας, στο πετσί μας πολλά πράγματα. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ναι. Διότι το Πασόκ έδωσε χρήματα στον Έλληνα. Τι, δανεικά χρήματα έδωσε. Πήρε διπλούν. Ναι, έδωσε δανεικά χρήματα και μετά τα πήρε διπλούν. Ναι, σωστά. Ανέβασε πολύ το βιωτικό επίπεδο, έφτιαξε τη μεσαία τάξη και το ίδιο το Πασόκ την κατέστρεψε. Δεν το ανέβασε απλά το βιωτικό επίπεδο, το ξεφτύλισε. Όταν εγώ έπρεπε να είχα 3 αυτοκίνητα στην πιλωτή. Άλλο ανεβάζω το βιωτικό Πασόκ επίπεδο. Έκανε την υπερβολή. Μα αυτό έδωσε λέμε. Πολλά λεφτά, ναι. Και μετά σε ένα χρόνο με το χρηματιστήριο στα πήρε πίσω. Ναι. Αυτό τα έδωσε, αυτό τα πήρε. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι ο ρυθμιστή. Οι άλλοι είναι δημοκράτε, είναι κλεκλέδε. Δεν υπάρχουν. Και επικοινωνιακά και σαν παρουσίες δεν υπάρχουν. Ναι. Οι άλλοι είναι οι επικοινωνιακοί, οι άλλοι οι πιο αριστερές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει πάρα πολύ στο κομμάτι το επικοινωνιακό, στο πρακτικό, στο παρουσιαστικό των στελεχών. Είναι νεκροί, άνευροι. Πάντως το οικογενειακοκρατία. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ο Γραμμένος πάντως ήταν και αυτός προβληματισμένος θες για τη μικρή προσέλευση. Παρότι είπε τέλος πάντων δεν είχε ενδιαφέρον το μας και ψάχνουν να δουν πού θα βάλουν την εθνική πλέον. Να έχει ένα γήπεδο μόνιμο δεκαετία του 80, σπιτάκι. Δηλαδή, ποια θα είναι η έδρα της Εθνικής. Όταν ήμασταν παιδιά, ναι. Δεκαετία του 80, ερχόταν να πούμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ο Ξενοφών. Και μοίραζε στήρια. Πήγε στο σχολείο και έλεγε: οι Α5 τάξεις του δεύτερου. Θα πάνε στο γήπεδο. Λοιπόν, δίνανε 7-8 εισιτήρια σε κάθε τάξη. Σωστό. Λοιπόν, κάθε τάξη, φαντάσου πώς γέμιζε η Εθνική. Έπαιζε η Εθνική. Εγώ θυμάμαι κάτι Ελλάδα-Ολλανδία με γεμάτο καφταζόγλου με 40.000 κόσμο. Εντάξει, που μας δίνανε τζάμπα εισιτήρια. Εντάξει, θα δώσουν και τώρα. Θα πάνε, εγώ λέω και τζάμπα δεν θα πάνε. Πήγαινε ούτως ή άλλως. Μα και τώρα δεν θα πάνε και τζάμπα. Ναι. Εγώ πιθανολογώ ότι μακριά από Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα είναι ιδανική επιλογή. Δηλαδή πάνε στη Λάρισα, πάνε στο Ηράκλειο. Εκεί διψάνε περισσότερο. Και όπως δίνουν σε αυτούς εδώ με τις σημαίες και τις τρομπέτες τα λεφτά για να πάνε και να έρθουν. Δεν το ξέρουμε αυτό, ρε φίλε. Αφού βγήκαν και πάνω ότι δεν, εμείς δεν. Ναι. Θα βγει ο Γραμμένος να μας πει ότι. Θα βγει ο Γραμμένος. Θα βγει ο Γραμμένος, άμα έχει κότσια θα βγει. Ναι. Θα βγει στο Κανελάκι, άμα έχει κότσια. Λοιπόν, ο Γκάλλος αρέσει σαν ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Θα αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Είναι προς αποχώρηση ο Ροντρίγκο Γκάλλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Live Sport. Στην ΑΕΚ τα ψωμιά του τα έχει. Θέλει νεότερο παίχτη, λέει. Καλά κάνει. Θέλει νεότερο παίχτη, να το, αυτό λες και εσύ. Ως backup του Μπακάκη, αν είναι και καλύτερος. Και περιμένουν και την επιστροφή του Βασιλαντονόπουλου που είναι δανεικός στην Αλαμία. Έτσι, για μην νομίζω ότι έχουμε μόνο εμείς δανεικοί. Έλα ρε φίλε, ποιος Βασιλαντονόπουλος. Αυτό, μια χαρά είναι, καλός παίχτης. Ένας εκτρεμάκος είναι εκεί πέρα. Δεν κακός. Μοντός, να πούμε και ναι, ναι, γρήγορος είναι, μπουκαδόρος είναι, μια χαρά. Αν τον αγριέψει λίγο μάτος, τον έσυρε στα κάγκελα, δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Η εκτρέμ κάποτε ήταν στο 1968, ναι. Αδύνατη, ναι. Τριπλαδόρη κτλ. Ναι. Και εγώ εκεί έπαιζα, εκτρέμ έπαιζα. Εκεί αυτό είσαι. Ναι, ακριβώς. Δεν βάζαν γκολ πολλά, σεντάλανε, τριπλάνε κτλ. Φρουφρού περισσότερο, αρώματα. Φουρφουρουδάκι ήταν. Αλλά. Τώρα ο εξτρέμ και πιο δυνατός πρέπει να είναι και πιο ψηλός πρέπει να είναι και πιο γρήγορος. Ναι, συμφωνώ. Πιο ανθεκτικός, πιο σώμα. Και πιο αθλητής. Και πιο αθλητής. Όχι μόνο φτερό στον άνεμο, να περνάω γρήγορα εκεί από τη γραμμή. Πάμε ένα φίλο να καλημερίσουμε και θα σας πω και τον καιρό πώς θα πάει σήμερα, γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται να δουν πώς θα είναι ο καιρός. Και τι είσαι ο Αρναούτο. Τι να κάνω, να τους ενημερώσουμε ρε Κωνσταντίνε. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα. Καλώς τον, ρε. Από Αχάια Κλάους περνώ κάτω από Παναχαϊκή. Από Αχάια Κλάους, Πήγες λοιπόν, κάτω, έτσι πήγες στην Πάτρα. Το γκολ κανονικό. Για το φίλο του Κώστα, σπόντες πετάω, για το φίλο του Κώστα, το συνεργάτη του Κώστα, του Μισημεριανό, ναι. Όχι για το φίλο μου το Μάνο. Ναι. Προστατεύομαι εγώ, ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, Κώστα και Νίκο, για να φύγει η Πασοκύλα από τον Έλληνα θέλει τελευταίας τεχνολογίας ρομποτική να κάνει ο Έλληνας. Δηλαδή επέμβαση, πώς είχε πει ο Κώστας. Ρομποτική για τη μύτη τότε που έλεγε, ναι. Επέμβασε ναι, για να φύγει η Πασοκύλα. Ό,τι είπε, αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Θέλει επέμβαση γιατί την Πασοκύλα την έχει στο αίμα. Ναι. Δεν την έχει στο έχει δέρμα. Δηλαδή, το δεν DNA έχει άδικο. Δεν, ναι. Άλλαξε, ναι. Δεν έχει άδικο η σε αυτό το κομμάτι. Του DNA παραμένει. Ρομποτική να και... ζει μέσω μυαλό, μέσω εγκέφαλο να μα βάλουν ένα τσιπάκι άλλο λε. Δηλαδή. Και θα παραμείνει. Ναι. Και θα παραμείνει. Αν εσεί μου βρείτε έναν που θα τον φύγει. Και το εννοώ, την εννοώ τη λέξη, η Πασοκύλα την οτροπία από μέσα, ελάτε φωνάξτε και εμένα, όποιον θέλει. Και ξέρεις, αυτό το πήραν και οι Φλόρινοι Δημοκράτες, πασοκοποιημένοι είναι. Ναι, όλοι δηλαδή Πασόκ είναι και δεν το ξέρουνε. Έτσι. Δεν θέλουν να το πιστεύουν. Κατά βάθος όλοι Πασόκ είναι. Μέσα τους θέλουν να είναι.
Ναι, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι όλοι κράζαν τον Ολυμπιακό, έτσι που έπρεπε να αποδεχθούν, αλλά όλοι γουστάρουν που θα ήθελα να είναι σαν τον Ολυμπιακό να παίρνει τα πρωταθλήματα έτσι. Αυτό κάνει μια αυτοκριτική στον εαυτό σου που λένε. Εγώ δεν το παίρνω όμως όπως Ολυμπιακός. Εγώ το παίρνω με κόντρα διευθυνσία. Θα ήθελες να με κόντρα. Χρησιμοποιείς τις μεθόδους. Το ότι δεν κατόρθωσες. Έξω αγωνιστικά. Μέσα στο χορτάρι δεν τα κάνω. Προσπαθείς, κάνεις προσπάθειες. Δηλαδή πασοκύλα μυρίζει και ο Πάοκ λες. Ναι. Μάλιστα. Βρωμάει πασοκύλα. Καταρχήν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάοκ είναι αγκαλιά. Γιατί κακό είναι. Ναι. Καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Σωστά μιλάς. Καλά κάνει. Πέστε το όμως. Και ξέρεις που σας βγήκε η κακή νοοτροπία της Πασοκύλας. Μόλις ήρθε ο φορτωμένος, Νικό. Ναι. Εκεί το βγάλατε αυτό που λέμε από το αίμα σας. Κύλησε λίγο Πασόκ από το αίμα. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που είπες. Ερώτηση. Το DNA μας είναι τέτοιο. Ποιος δεν θα το έβγαζε. Α, μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση, Κωνσταντίνε. Σωστό, Κωνσταντίνε. Η ερώτηση τη εβδομάδα. Ποιο δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε ο Ερακλειδέα, ο Αριανό. Απλά εγώ ήμουν ο τυχερό. Έτσι. Που έκανε και έσκασε πάνω σε μένα. Όσο πεινασμένο είναι, τόσο πιο πολύ το βγάζει. Άραγε ο Αριανό και ο Ερακλειδέα. Όχι, θα το έβγαζανε. Ναι, έβγαζανε όλο θα το έβγαζανε. Ναι. Έτσι είναι, φιλέ. Έτσι είναι, πραγματικά. Έτσι ακριβώ σου λέω. Τελευταία τεχνολογία ρομποτική για να τον φύγει τον Έλληνα από μέσα. Δεν τον φέρνει με τίποτα. Τσιπάκι δηλαδή να μα αλλάξουν. Κώστα, φοβερή εμφάνιση Φωτιάδης χθες. Τι που κάνει στον Δομβάλα τη χθες. Σας παραδέχτηκα. Λοιπόν, Χαβάη 5-0, τι ήταν. Λοιπόν, με 300 ευρώ το μήνα μισθό, 49 χρονών, 48 χρονών, θέλει την 22χρονη και η αυτοπεποίθηση του Φωτιάδη είναι το κάτι άλλο. Και όλο Αλέκο Σαμπτικό, 49 ετών. Θέλουν την ίδια γυναίκα. Δεν έχουν μέσα στο DNA τους τη λέξη απογοήτευση. Χτυπάνε του κρούκου, λέει προχωράμε. Δεν απογοητευόμαστε ποτέ. Βαράνε, είναι αισιόδοξοι. Ναι. Και πραγματικά μέσα από αυτού τους δύο ανθρώπους περνάει μια αισιοδοξία στο μέσο Έλληνα. Βέβαια. Ότι η ζωή είναι ωραία, ρε παιδί μου. Ναι. Να σου πω, όπως έχει παραδεχμένα τα δακτυλίδια, πώς δεν ξεχάστηκε κανένα να σας πάρει τηλέφωνο και αγορά. Πώς το λένε, τηλεμάρκετινγκ. Είχε παραδεχμένα τα δακτυλίδια. Κοίταξε να δει το τηλεμάρκετινγκ. Θα το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται. Το τηλεμάρκετινγκ. Τα λέμε, αδερφούλη. Είναι κοντά. Καλημέρα, να είσαι καλά. Είναι κοντά το τηλεμάρκετινγκ. Βέβαια είναι κοντά. Η πώληση του προϊόντος με τον ιδιαίτερο τρόπο κτλ. Εντάξει. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Ναι. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνω λίγο Αρναούτογλου εγώ τώρα. Ναι. Καλό καιρό θα έχουμε σήμερα. 8 με 15 θα είναι. Θα έχουμε καλό καιρό. Λίγες νεφώσεις, μια ψιλοβροχούλα, άνεμο 4 με 5 μποφόρ. Ναι. Με εξασθένεις όσο πάει το απογευματάκι. Άρα ο καιρός θα είναι καλός εφόσον επιστρέψουμε στα 8 με 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που είναι κακός είναι στις Πρέσπες και στη Φλόρινα που τα παιδάκια δεν θα πάνε και σχολείο. Εκεί είναι ο καλός ο καιρός. Εκεί θες να είσαι. Ναι. Πάνε. Μην στη Φλόρινα, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Φλόρινα, θες κρύο χιόνι να έχουν χουλιάζει όλη μέρα. Εγώ θέλω κρύο χιόνι. Ναι, το έχω συνδυάσει με χουχούλιασμα στο σπίτι, αραλίκι για να περνάω καλά. Ναι. Κρύο χιόνι. Δεν θέλω να βγαίνω πολύ. Όχι, χιόνι δεν θέλω. Δεν θες χιόνι. Θέλω βροχή. Θα με αποκλείσει, ναι. Βροχή, αέρα και κρύο. Πάμε φίλους. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Κύριε Κώστα, θέλω να πω κάτι για τον προηγούμενο ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Ναι, ήταν ο παδός του Ηρακλέους. Δεν με νοιάζει. Για το Πασόκ θα το πω δύο πραγματάκια για να μην σας κουράσω κιόλα. Μάλιστα. Συμφωνώ σε όλα, το Πασόκ έκανε τόσα κακά, σε όλα συμφωνώ. Αλλά το Πασόκ έκανε ένα σπουδαίο πράγμα που δεν το έκανε κανένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι. Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Έδωσε αξία ναι. στον απλό άνθρωπο. Τον πήρα από τη λάσπη και τον έβαλε στο ράφι. Και μετά τον ξανάβαλε στη λάσπη. Μετά μα έβαλε κάτω από τη λάσπη όμω. Μισό λεπτό κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Αυτό δεν έχει σημασία. Πώ δεν έχει ρεφτεί. Και να μα πει τι δουλειά κάνει ο προηγούμενο ακράτη. Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας είναι και αν είναι βολεμένος στο δημόσιο. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει. Ναι. Ένα φιλαράκι φανατικός ακροατής και τηλεθεατής. Λέει χίλιες φορές λέει Φωτιάδη και Αλέκο, παρά... που έχει μαρμίτα, εξεφωνίζουν τον φίλο μας τον Ασλάμα. Ναι. Ο οποίος λέει είναι ορισμός του αντιπαοξή, κοιμάται και ξυπνάει και βλέπει παντού πάω και αφρίζει λέει. Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Αλλά γουστάρει ο κόσμος και Φωτιάδη και Άλεξ από κο. Καλημέρα. Μπορεί. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Βίλε. Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Μπράβο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την παλεύουμε. Και ήθελα να πω ότι όχι μόνο οι Πασοξίδες είναι κολλημένοι, yeah. γιατί οι Νεοδημοκράτες δεν είναι κολλημένοι. Κοκκουμούνια δεν είναι κολλημένα. Όλοι οι Έλληνες είναι μουζίκοι. Στην κάλπη όταν πάνε να ρίξουν το χαρτί μέσα,
δεν σκέφτονται τίποτε. Την πάρτι. Όχι, 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 κάνετε λάθος. Τι δεν σκέφτονται, την πάρτι. Κάνει λάθος ο κύριος. Σκέφτονται την πάρτι τους. Ναι. Όλοι μας σκεφτόμαστε την πάρτι. 100%. Μα όλοι μας έτσι είμαστε. Συγγνώμη, φίλε, μισό λεπτό όμως. Δηλαδή, αυτός που ψηφίζει, ας πούμε, στο εξωτερικό, αυτός δεν σκέφτεται την πάρτι του. Μπορεί να σκέφτεται το συγγενή που έχει εδώ πέρα. Κάτσε να μάθω. Και εγώ είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Ναι. Δούλεψα 13 χρόνια. Ναι. Και θα επένδυσα εδώ και τώρα θα χάσω όλα. Ναι. Σχεδόν. Κληρώνω στο σπίτι μου ενίκιο. Ναι. Άλλο είναι στο εξωτερικό που πάει με ένα σκοπό έξω ναι. και λέει θα δουλέψω σκληρά. Ναι. 7 μέρες τη εβδομάδα. Θα δουλέψω 10 ώρα, 12 ώρα, Σαββατοκύριακα. Ναι. Εδώ ποιος δουλεύει αυτές τις ώρες. Ναι. Μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, όλα τα μαγαζιά 7 λεπτά κλειστά λέει τη Σαββατοκύριακα. Ξέρετε τι μας λέγανε εμάς. Δουλέψτε και Κυριακές να βοηθάτε τον κόσμο. Ναι. Να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Εδώ όχι η εφορία, όχι το κράτος, όχι τα συνδικάτα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τι θέλει ο Έλληνας. Δώσ' τον Έλληνα δουλειά, να τον αμείβεις κανονικά και να δεις τι ωραία θα είναι. Και θα δουλέψει και θα κάνει. Αλλά βλέπεις πέφτουν τα συνδικάτα, πέφτουν οι συνδικαλιστές αυτοί οι λυσέ και ναι. δυστυχώς θα διαλάνε όλα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κυρία ναι. μου, καλημέρα να έχεις. Εντάξει. Σα λέω ότι ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλος. Ο Έλληνας, άμα βρει δουλίτσα, θα δουλέψει και πολλές ώρες χωρίς να δουλέψει. Γιατί κατηγορούμε τον Έλληνα, είμαστε Έλληνες κι εμείς. Εμείς το ίδιο δεν σκεφτόμαστε. Αν δεις Γκάλοπ και δημοσκοπήσεις, ο Έλληνας δουλεύει πολύ σε σχέση ναι. με Ευρωπαίους. Είμαστε παρτάκηδες. Εντάξει, okay, είμαστε. Ναι. Είμαστε παρτάκηδες. Δεν πρέπει να λυπόμαστε και να λέμε αμάν γιατί πότε ψηφίσουμε, θέλουμε το συμφέρον μας. Σωστά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι γίναμε παρτάκηδες γιατί έχουμε το κράτος απέναντί μας. Γι' αυτό γίναμε παρτάκηδες. Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Είμαστε αυτοί που είμαστε και εγώ μαζί. Το δίθεν δεν μπορώ. Εντάξει. Το δίθεν κομμουνιστή λύκη. Το δίθεν χριστιανή λύκη. Το δίθεν πατριωτή λύκη. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Γυρίζουμε πίσω από την λεκάνη του χρήματος. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τη διθενιά δεν μπορεί. Και τη μαρμίτα τη ψυχή και τη καρδιά. Ναι. Και τη τσέπη. Ναι. Εντάξει. Δεν γίνεται χωρίς την τσέπη, θέλοντας και εμείς. Η μαρμίτα δεν είναι μόνο λεφτά. Είναι και η μαρμίτα της ψυχής. Δηλαδή κάποιοι... Για μένα είναι πολύ σημαντική η μαρμίτα της ψυχής. Είναι... Το να ταΐσεις την ψυχούλα σωστά εμένα είναι σου... πολύ πιο σημαντικό για να πω πολλά πράγματα. Πώς ναι. λεφτά, δώσ' το σκύλο σου. Ναι. Δεν τον πουλάω. Γιατί. Εμένα γεμίζει η ψυχή μου με το σκύλο. Α, με έρχεσαι τώρα σε κάποια Πρόσεχε. Θέματα που σου λέω ότι δεν είναι όλα που. Πρόσεχε. Μπιμπικίνη. Είναι μπιμπικίνη τη ναι. ψυχή σου. Α, μεν. Η ψυχή θέλει τάισμα και η τσέπη θέλει τάισμα. Ναι, αλλά ο καθένα ταΐζει την ψυχή του διαφορετικά, Κωνσταντίνε. Ναι. Μην αδικείς τώρα κάποιου ακροατέ. Ο καπιταλισμό. Ναι. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία του ανθρώπου στη μαρμίτα τη ψυχή και παίζει μπάλα όπω πρέπει. Έτσι. Καλημέρα, πάμε. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Είναι θεσπέσιο, είναι φοβερό, είναι όμορφο. Και είναι τώρα, ναι, έβαλες τώρα και τη μαρμίδα της ψυχής, θα σε ξεπατώσω τώρα. Εντάξει, όποτε μου λες μαμούζου του, θα σε λέω υπάρχει μαρμίδα της ψυχής. Πάει ο άλλος, δίνει ναι. λεφτά για τα παιδάκια. Ναι. Ωραία. Καλά κάνει. Δεν έχει είναι... κάνει παιδί. Αγαλιάζει ψυχούλα δεν, το κοινό. Δεν έχει κάνει παιδί ναι. και σου λέει θα πάω με τα παιδάκια. Δεν θα πάει. Εντάξει, είναι λογικό. Λογικό είναι, ναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Γεμίζει η ψυχή του χρήμα. Ταΐζει την ψυχούλα του. Μπράβο. Τι ωραία πράγμα, τι καλοί άνθρωποι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Έλα, μ' ακούς. Τι κουφός είμαι, έλα, φίλε, έλα, πάμε, καλημέρα. Αυγουλάς από Πρέσπα. Ω, καλώς τον αυγουλά μας. Αυγουλάς. Ναι. Για πες εκεί, πόσο χιόνι έχεις τώρα αφού είσαι από Πρέσπα. Λοιπόν, στο χωριό έχω γύρω στους 20. Και πάνω το χιονοδρομικό η βίγλα έχει μισό μέτρο. Και όλα αυτά μέσα σε 2-3 μέρες, μπαμπαμπ. Ναι. Θες, από τις 3 το μεσημέρι. Κατεργητήρε, τι ανοίξεις μέχρι και... Μέχρι 7 το απόγευμα. Και τα φθινόπωρα. Τα φθινόπωρα και ανοίξει τελειώσαν. Χειμώνα καλοκαίρι. Ήμουν αλλεργικό στη γύρι. Πλέον δεν είμαι πια, δεν υπάρχει γύρι. Δεν είναι. Για σένα ο Θεούλης δουλεύει. Φιλαράκι μου. Έτσι. Να πας για Βαρβάρα. Ευχαριστώ Θεούλη που δεν έχουμε άνοιξη πλέον και έχουμε γύρι. Όχι, πας το με μονολόγο. Μονολόγο. Ευχαριστώ κύριε Πορφώδη. Δεν πάω. Δεν μου λες αυγουλά, κάνετε καλά αυγά εκεί πάνω. Τα έχει δοκιμάσει. Έλα ρε φίλε, έλα ρε Καρντάση. Μου έχει φέρει ρε το φιλαράκι. Έλα ρε φίλε, δεν σε κατάλαβα. Λέω μπορεί να είναι κι άλλο εκεί πέρα. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, να άφησα τον καλό καιρό και κατεβαίνω Θεσσαλονίκη. Όποτε σε φέρει ο δρόμος από εδώ, παίρνω να κεράσουμε και καφεδάκι. Τώρα κατεβαίνω να είμαι Χαλκιδό, να δώσουμε κανένα φασόλι, γιατί έχουμε και τα φασόλια το πέσμα. Δουλίτσα, το ξέρω και είναι καταπληκτικά. Καταπληκτικά και τα φασόλια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, με έφερε το φιλαράκι, αυγουλάκι. Σανίου είναι τα... Ναι, και ωραίο φασόλι, καταπληκτικό. Πάμε, καλημέρα. Έλα, βίλε. Έλα, καλημέρα από Αριδαία, Αλμοπάρα. Έλα, ρε Αλμοπέ, έλα, ρε Γόρμο, πού είσαι. Μπουρκουμέ είχε, έτσι. Χαρούμενο. Χαρούμενο. 2-0, εντάξει, λέω δεν εμφανίστηκε, γι' αυτό λέω. Ναι.
Όχι, βγαίνω σε όλα. Εντάξει, δεν πιάνω γραμμή γι' αυτό. Εντάξει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, κερδίσαμε χθες 2-0. Ένα μας τον κόλτο έβαλε ο Σενεγαλέζος. Βέβαια. Πιάνω Μεντί. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο ο Αργεντίνος μας. Ο δεύτερος, το εξτρέμ που έχουμε, ο Τσαβάρη. Μάλιστα. Ωραίο μάτι. Χθες, εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο κάτσαμε λίγο. Είχαμε και μια κόκκινη το center back. Καλή διαιτησία. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Ήταν με λάστιμα αυτά, κακός αγωνιστικός χώρος, κρύο, ξέρετε πως είναι εδώ κολογήπεδα. Μάλιστα. Επίσης κάνατε μακεδονικός, έχασε. Μακεδονικάρα μας έχασε, ναι, δεν πάει καλά. Όχι πέφτουνε. Ναι. Δεν πάει καλά. Είμαστε ψηλοαδιάφοροι, ούτε πέφτουμε ούτε ανεβαίνουμε. Πέφτει. 6-7 πέφτουνε, Κωστή. Απλά μπορεί να γίνει τώρα η αναδιάρθρωση αυτό. Πέφτουνε 7. Κατηγορίες. Αλμοπέτα, ναι, λέμε να πάρουμε ακόμα ένα φίλο. Καλημέρα σου. Μας τα είπες, ναι, ο Τζαπαύλο εδώ τώρα, άμα πέσουμε θα έχουμε θέματα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα φίλε, είσαι ο τελευταίος. Καλή σας μέρα. Καλώς να. Τι κάνετε. Τι παλεύουμε. Βλέπω σήμερα το θέμα μας είναι πολιτικό. Ναι. Κοινωνικό. Όχι, είναι απ' όλα. Ναι. Κοίταξε, η κοινωνία έχει διάφορα ζητήματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα από αυτά. Σωστά. Πάμε, λοιπόν. Αλλά κάνουμε, μια χαρά το κάνουμε κιόλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να είμαστε. Δεν μπορεί να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί μονοδιάστατα δεν μπορούμε. Δεν είμαστε μονόπατοι. Πάμε όλα λίγο τα θέματα. Μονόπατοι, ναι. Μονόπατοι, λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω, ναι, να πω την άποψή μου. Ναι. Δευτερόλεπτα. Ναι. Ναι, δεν έχουμε χρόνο πολύ. Έλα, φίλε. Ωραία. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα με εξαίρεση. Πολλά έλεγες, φίλε. Κοίταξε να δεις, δεν είμαι κάθε μέρα στο μικρόφωνο. Ναι, ναι, έλα γορμέλα. Όχι, με αγχώνει ο χρόνος λοιπόν, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, άντε πάλι. Μη βρε τον άνθρωπο, βγήκε μία φορά, τον φάγατε μαζί με τον Καζαπάκα τον άνθρωπο, επειδή είπε δύο τι τώρα. Κάθε είναι δύο δευτερόλεπτα. Ένα σας πάρει, κοίτα να δεις και εσύ και ο Καζαπάκας έχετε κάνει. Ένα κόμμα έχετε κάνει. Ανακαλύψτε τη Wheat Vision, το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Που υπάρχει βέβαια εδώ και λίγες μέρες, από τις 16 του Νοέμβρη. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision. Ενώ αν μπεις τώρα στο κανάλι της Wind στο YouTube, θα βρεις αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Παρακαλώ. Φίλε, συγγνώμη από μένα, έτσι δεν έπρεπε να σε κόψουμε, αλλά πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Αμέσως τώρα παίρνω σκυτάλι τα παλικαράκια μας, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, μέχρι και τις 12. Εκείνη την στιγμή θα έρθει ο Γιώργος Μπούζος για να βάλει την ενημέρωση στη Σέντρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι σας. Μποντζόρνο!